Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε για μένα λοιπόν. Μπράβο. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν. Το επόμενο Σάββατο θα σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι. Να πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς, να αναρθούμε, να βρούμε καινούργιες ιδέες για αυτήν την εκπομπή που αγαπήσατε και που συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια από τότε που την ξεκινήσαμε. Και να είμαστε μαζί και πάλι το Σεπτέμβριο. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή και σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, αυτό το καλοκαιριάτικο βράδυ, να σας πω ότι είχαμε και πάλι πολλά μηνύματα από φίλους μας που μένουν στην Αγγλία, οι οποίοι μας είπαν ότι και αυτή την άνοιξη εμφανίστηκαν σε πολύ μεγάλες εκτάσεις της Αγγλικής Υπαίθρου αυτά τα περίφημα αγρογλυφικά. Οι crop cycles, όπως λέγονται. Οι νεραϊδόκυκλοι. Ορίστε. Και νεραϊδόκυκλοι. Ή ηχνογραφήματα. Να πούμε κι άλλα. Βάλτε κι άλλα, φορτώστε. Ξέρετε τι είναι αυτά τα γεωμετρικά σχήματα τεράστια που εμφανίζονται ξαφνικά σε μεγάλες εκτάσεις της Αγγλίας, που έχουν σχήματα γεωμετρικά, που έχουν σχήματα περίεργα και που υπάρχει εκεί πέρα πάνω μια ολόκληρη έτσι συζήτηση από πού προέρχονται αυτά, ποιος τα φτιάχνει, ποιος τα δημιουργεί, εάν είναι από έξω, δημιουργήματα κάποιων απ' έξω, από άλλες έτσι, διαστάσεις, ή αν είναι κάποιοι που τα κάνουν έτσι και λίγο σαν φάρσα και λίγο σαν παιχνίδι, που πάνε τις νύχτες και φτιάχνουν αυτά τα μηνύματα, τα αγρογλυφικά και τα κουβεντιάζουμε εμείς. Πάντως ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι αυτής της εκπομπής που είπαν ότι κάντε μια εκπομπή, παρόλο που έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα αυτό, κάντε μια εκπομπή για αυτά τα καινούργια μηνύματα που εμφανίστηκαν στους αγρούς της Αγγλίας. Είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ για να φωτίσουμε για μια ακόμη φορά αυτό το περίεργο γεγονός. Σήμερα όμως τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά στην εκπομπή. Γιατί προσεγγίζουμε τα αγρογλυφικά, λαμβάνοντας υπόψη μια πολύ βασική παράμετρο όσον αφορά τουλάχιστον τα αρχαία ιερά και την ενέργεια την οποία κατακλείζει ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Αυτό βεβαίως το θέμα αποτελεί έναν γρίφο για όλους τους επιστήμονες και τους μελετητές. Θα δούμε βεβαίως ότι και οι αρχαίοι Έλληνες κάτι γνώριζαν συγκεκριμένο για την ενέργεια που αποτελούσε και ήταν μάλιστα στοχευμένη σε κάποια σημεία στην Γη. Και θα δούμε ποια ήταν η σχέση των αρχαίων ιερών με τα αγρογλυφικά. Ανεξάρτητα του πώς φτιάχνονται τα αγρογλυφικά, έχουν αναπτυχθεί ένα σωρό θεωρίες αναφορικά με το τι μηνύματα, τι κώδικες μυστικούς ενδεχομένως να περιέχουν. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεωρίες είναι εκείνη που θέλει τελικά τα αγρογλυφικά να περιέχουν ένα οικολογικό μήνυμα. Ουσιαστικά η ίδια μας η Γη να μας ενημερώνει ότι πρέπει να την προσέχουμε. Ναι. Σε αυτόν τον τομέα των αγρογλυφικών, θα έλεγα ότι μάλλον τα αγρογλυφικά περιέχονται σε ένα μεγαλύτερο τομέα που αναφέρεται στα μηνύματα που πιθανά έρχονται από άλλους πολιτισμούς στη Γη. Μηνύματα, σημάδια, ήχη. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή αυτή πέρα από τα αγρογλυφικά θα ερευνήσουμε και το θέμα αυτό. Πράγματι υπάρχουν μηνύματα από άλλους πολιτισμούς στη Γη. Άραγε το μεγάλο αυτό το αστεροσκοπείο στο Αρεσίμπο που πιάνει κάποιους ήχους μπορεί να μας πει κάτι. Άρα για άλλοι ερευνητές, αυτοί που αναζητάνε σημάδια τέτοια, έχουν να μας πούν κάτι καινούριο. Εξάλλου σήμερα στο site που έχουμε για την εκπομπή μας, το www.biles.tv, βάζουμε ένα τέτοιο θέμα. Εάν εσείς έχετε ακούσει, πιστεύετε, έχετε διαβάσει ότι υπάρχουν σημάδια, υπάρχουν μηνύματα μάλλον από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Όλα αυτά τα θέματα θα κουβεντιάσουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα που έχουμε σήμερα το βράδυ μαζί μας. Και είναι ο κύριος Γιώργος Ροδάκης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καθηγητής της εξελικτικής βιολογίας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουλούρης, επίσης καθηγητής, καλησπέρα σας. Καθηγητής φυσικής ηλεκτρονικής στα ΤΕΗ Πειραιά. Ο κύριος Λευτέρης Αραγάς, καλησπέρα σας. Ηλεκτρονικός στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, ο Δημόκρητος. Ο κύριος Δημήτρης Ρομβέλης, καλησπέρα κύριε Ρομβέλη. Είναι μέλος του Αριστοτελικού Ομίλου Τοπογράφος. Ο κύριος Γιώργος Κονταράκης, καλησπέρα σας. Αρχιτέκτονας, μηχανικός, ερευνητής των αγρογλυφικών. Ο κ. Κώστας Λεφάκης, καλησπέρα κύριε Λεφάκη. Το ξέρετε όλοι, σας αστρολόγος, μαθηματικός. Ο κ. Γιώργος Βράιλας, καλησπέρα κύριε Βράιλα, ιδρυτής της Ελληνικές Μυθικές Διαδρομές. 5707-900, οι γραμμές για σας, γιατί προφανώς έχετε να μας πείτε πολλά ή να μας ρωτήσετε πολλά. 5707-955 και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα περίφημα αγρογλυφικά. Πολλοί είναι οι επιστήμονες εκείνοι οι οποίοι μιλάνε για μια δημιουργία κάποιων σχημάτων πάνω στη Γη με σκοπό να αφυπνίσουν. Αλλά βεβαίως το ερώτημα παραμένει για τους ερευνητές. Τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τα αγρογλυφικά? Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δώσουμε μια υπόσταση σε κάτι υλικό, σε κάτι γήινο ή είναι μια εξωγενής νοημοσύνη? Αγρογλυφικά. Φάρσα δίχως τέλος ή ιονός απελπισίας.
Πριν από 30 περίπου χρόνια, ο George Orwells, στο μυθιστόρημά του «Ο πόλεμος των κόσμων», είχε οραματιστεί την εισβολή εξωγήινων όντων στη Γη με σκοπό να την καταστρέψουν. Οι εξωγήινοι που ήρθαν από το σύμπαν είχαν ήδη εισχωρήσει στο εσωτερικό της Γης, περιμένοντας την κατάλληλη ώρα επίθεσης προς την ανθρωπότητα. Μάρτιος του 2010, ο Βρετανός αστροφυσικός Richard Hawkins, με δήλωσή του, προκάλεσε αντιδράσεις στην ανθρωπότητα, αφού ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εξωγήινοι όχι μόνο να βρίσκονται γύρω μας, αλλά και να έχουν απειλητικές διαθέσεις. 25 Απριλίου, ο γνωστός φυσικός Stephen Hawking κάνει τη δήλωση ότι οι εξωγήινοι μπορεί πράγματι να βρίσκονται κοντά μας. Συγχρόνως όμως έχουμε το φαινόμενο των αγρογλυφικών. Πιστεύετε ότι οι δύο αυτές καταστάσεις συνδέονται μεταξύ τους? Συνδέονται και αυτές οι καταστάσεις μεταξύ τους. Κάποιες εβδομάδες πριν από το Hawking, βγαίνει ο Martin Rees, ο μεγάλος αυτός αστρονόμος, αστροφυσικός της Ακαδημίας Επιστημών της Βρετανίας, και λέει: «Ξέρετε κάτι, παιδιά, ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι, να τους έχουμε απέναντί μας και μην καταλαβαίνουμε ότι είναι εξωγήινοι». Τις τελευταίες 3 δεκαετίες, περίεργα σχήματα εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά σε αγρούς με καλλιέργεια σιτηρών σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα όμως στην Αγγλία. Ανεξήγητα όμως παραμένουν ακόμη και σήμερα τα αίτια, αλλά και η μέθοδος δημιουργίας αυτών των περίτεχνων αγρογλυφικών. Ποικίλες είναι οι απόψεις που επικρατούν ανάμεσα στους επιστήμονες και τους μελετητές του φαινομένου. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού συναντάτε το γεγονός στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, ορισμένα αγρογλυφικά να αποτυπώνονται σε χωράφια σιτηρών. Το φαινόμενο αυτό εκτιμάται ότι είναι ένα τεχνικά κατασκευασμένο φαινόμενο ή είναι κάποιο μήνυμα από μία ενδεχομένως άλλη διάσταση? Το φαινόμενο αυτό κατά 80% είναι απάτη. Είναι φάρσα από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν γνωστοί στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και από άλλους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν την τουριστική βιομηχανία στην περιοχή αυτή με το να παρασύρουν πάρα πολλούς ανθρώπους να επισκέπτονται αυτά τα περίεργα αγρογλυφικά. 20% όμως από αυτά δεν είναι καθόλου φάρσα ή απάτη. Σε περιοχές που είναι φρουρούμενες από ιδιώτες φύλακες, κτηματίες δεν επιθυμούν ούτε ενοχλητικούς δημοσιογράφους να μπαίνουν μέσα, ούτε επιστήμονες τρελούς να εισέρχονται εκεί και να μετράνε, αλλά ούτε και μάζες, ορδές ανθρώπων να έρχουν να πατάνε τα σπαρτά και να καταστρέφουν την παραγωγή. Οι φύλακες αυτοί δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν μέσα στη νύχτα να εμφανίζεται ένα αγρογλυφικό σε φυλασσόμενη περιοχή. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν στην Αγγλία. Υπάρχουν και διάφορα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να διαφοροποιήσουν τα σπαρτά τα οποία συμπιέζονται από φαρσέρ και τα σπαρτά τα οποία συμπιέζονται από κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σας δείξω καταρχήν τι λέμε αγρογλυφικά. Ένα αγρογλυφικό σαν αυτή την κυκλική περιοχή η οποία είναι συμπιεσμένη. Όμοιες περιοχές υπάρχουν με πιο σύνθετα σχήματα, υπάρχουν παντού στον πλανήτη, πάντοτε σε διάφορα σπαρτά όπως είναι το Αραποσίτη και ο Σίτος. Αυτά παρουσιάζουν αυτή την κάμψη, εξηγείται όταν χάσει το νερό το σπαρτό, δεν μπορεί να κρατηθεί όρθιο και λυγίζει κατά 90 μοίρες. Στο σημείο εκείνο που κάμπτεται παρουσιάζει τρύπες, σαν να έχει εκραγεί το φυτό στο σημείο αυτό. Αυτό δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις των φαρσέρ. Στο 20% λοιπόν παρακολουθούμε την κάμψη, την οποία εξηγούμε όταν θερμάνεις ένα υγρό μέσα στο ιστορικό ενός φυτού με μικροκύματα, αυτό φεύγει. Και φεύγοντας βία δημιουργεί και τις τρύπες. Παρουσιάζονται και μεταβολές στην κυταρική δομή αυτού του φυτού, το οποίο είναι μέσα στα αγρογλυφικά, και του άλλου φυτού δεν παρουσιάζει τέτοια μεταβολή. Στην αρχή τουλάχιστον υπήρχαν οι υποθέσεις ότι από κάποιους ανεμοστρόβιλους δημιουργηθήκαν από ανεμοστρόβιλους κάποια σχήματα. Δεν είναι όμως έτσι, διότι έχει αποδειχθεί από μαθηματικούς πλέον ότι τα σχήματα τα αγρογλυφικά είναι εκπληκτικής σύλληψης μαθηματικά σχήματα. Μάλιστα τα έχουν ονομάσει hypermaths, δηλαδή υπερμαθηματικά.
Είναι δηλαδή μαθηματικά τα οποία εμείς μόλις τα αγγίζουμε αυτή τη στιγμή με τις μαθηματικές επιστήμες. Να φανταστείτε ότι υπάρχει αγρογλυφικό που δίνει συνιστώσεις ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν κάποια ανώτερα επίπεδα ανωτέρων ποιοτήτων, φυσικομαθηματικά επίπεδα, νόμους δηλαδή που ακολουθούν τα σώματα, τα ουράνια, σε γαλαξιακό επίπεδο. Να σας πω παράδειγμα, ως το ζωδιακό, τον τοξότη. Το βέλος του τοξότου, του ζωδίου του τοξότου, δείχνει στο κέντρο στο, το κέντρο του γαλαξία. Δεν είναι τυχαίο να δείχνει το βέλος του ζωδίου του τοξότου στο κέντρο του γαλαξία. Ποιες θεωρίες υπάρχουν για το πώς δημιουργούνται αυτά και από ποιους? Οι πρώτες θεωρίες είπαν ότι κάποιοι ανεμοστρόβιλοι της νύχτας και διάφορα τέτοια. Όμως στην πορεία τα πράγματα έγιναν πολύπλοκα, διότι τα σχήματα έγιναν πολύπλοκα. Εκπληκτικές κατασκευές που θέλεις όχι μία νύχτα, αλλά χίλιες και μία νύχτες για να τα φτιάξεις. Κάτι υπάρχει το οποίο μάλιστα έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον ελληνικό πολιτισμό. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχει λοιπόν μια πιθανότητα. Ο δικός μας πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός άλλου επίπεδου. Ένας πολιτισμός σοφίας, όπου μάλιστα προσπαθεί να βοηθήσει την ανθρωπότητα και να υπάρχει πάντα εκεί στην ανθρωπότητα σαν Θεός βοηθός. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πιστεύω υπάρχει κάτι το οποίο αλληλοδιαπλέκεται με άλλες ποιότητες, ίσως και υπερδιάστατες ποιότητες, έχουν αναπτύξει μια υπερτεχνολογία. Πιθανότητα αγρογλυφικά λοιπόν να φτιάχνονται από δορυφόρους που με ειδικές εκπομπές λέιζερ μέσα από κομπιούτερ να χαράσουν πάνω σε μια επιφάνεια, σε ένα έδαφος, αυτά τα σημάδια, αυτά τα σχήματα. Για να διεκδικήσετε λοιπόν τα δωράκια τα οποία θα κληρώσουμε και απόψε για τελευταία φορά στην εκπομπή αυτή της τηλεοπτικής σεζόν, το Mini Lab δηλαδή για το τηλεσκόπιο, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα από το κινητό σας. Γράφετε τη λέξη πύλη, κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010 για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, χτίζεται, θα έλεγα, ένα μυστήριο γύρω από αυτήν την ιστορία με τα αγρογλυφικά. Ένα μυστήριο που δεν ξέρω αν είναι μυστήριο, έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε και ο Παπαμαρινόπουλος, ότι το 80% προφανώς πρόκειται για μια απάτη, μια φάρσα ίσως, από κάποιους επιτήρους οι οποίοι παίζουν λιγάκι και με εμάς και κάνουν αυτά τα σχήματα. Είναι έργα ανθρώπων τελικά και τα βλέπουμε μετά και λέμε, α, ποιος τα έκανε. Αλλά αφήνει και ένα παράθυρο για τον Παπαμαρινόπουλο, ένα 20% αυτά να πραγματικά να είναι. Ανεξήγητα φαινόμενα. Βέβαια είχαν εμφανιστεί πριν από 3-4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε δείξει στην εκπομπή. Κάποιοι φαρσέροι οι οποίοι είχαν πει για ορισμένα από αυτά. Ναι, είχαν εμφανιστεί κάποιοι δύο Άγγλοι, να πούμε, οι οποίοι παίζανε, δεν και είχαν πει. Μην το ψάχνετε. Το περίεργο όμως είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν και εκτέθηκαν και είπαν ότι ήδη τα φτιάξανε, τελικά οι ίδιοι πάλι αποδείχτηκαν ότι λέγανε ψέματα, διότι ήταν τόσο πολύπλοκα τα αγρογλυφικά από εκεί και έπειτα, που δεν δικαιολογούσε σίγουρα καμία ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτά. Λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία όμως, παράλληλα με τα αγρογλυφικά, είναι να κουβεντιάσουμε σήμερα το βράδυ εάν υπάρχουν κάποια μηνύματα ή μπορούν να σταλούν κάποια μηνύματα ή θα έχουν σταλεί μηνύματα από άλλες περιοχές του πλανητικού μας συστήματος προς τη Γη, αν μπορούμε εμείς να τα πάρουμε τα μηνύματα αυτά, αν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ όλους μας και αυτή την εκπομπή ιδιαίτερα, γιατί αυτό είναι και το θέμα μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Ροδάκη. Ακριβώς. Μία βασική θεωρία θέλει τα αγρογλυφικά να είναι εξωγήινης προέλευσης. Εγώ θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Και να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει εξωγήινη ζωή και πόσο μάλλον αυτή η εξωγήινη ζωή να έχει και νοημοσύνη, να μην είναι απλώς μία κυταρική μορφή. Μου άρεσε η πρόθεση τουλάχιστον να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και ίσως το πρώτο θα ήταν να πούμε ποια είναι τα τρία βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση αυτών. Βάλτε μια ανατελεία. Σας εκτιμώ πάρα πολύ. Και πάντοτε, επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί συνελεύσεις και εγώ θα πρέπει να ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, αν υπάρχουν εξωγήινοι ή δεν υπάρχουν εξωγήινοι, έτσι. Όμως πάντοτε δίνω μια απάντηση που είχα ακούσει από τον κύριο Ροδάκη πριν από κάποια χρόνια, να την λέει στην εκπομπή. Δύο, περίπου τρία χρόνια, ναι. Ότι 50% μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και εξωγήινη ζωή και 50% να μην υπάρχει ή να μην συμβαίνει να υπάρχουν και εξωγήινοι. Ό,τι δεν ξέρουμε είναι στη μέση της γνώσης. Είναι ναι και όχι. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν για τέτοια θέματα που δεν έχουν ακόμη έτσι διελευκανθεί ή φωτιστεί.
Πάμε τώρα. Θα φτάσω εκεί. Έτσι. Στην πραγματική έκδοση αυτού που είπα. Τέλος πάντων, τα ερωτήματα βασικά πιστεύω πως είναι τρία. Πρώτον, ποιος τα έφτιαξε. Δεύτερο, πώς, με τι τρόπο. Και τρίτο, γιατί τα έφτιαξε. Καλό είναι αυτά, ίσως και από το επάγγελμά μου αν θέλετε. Εγώ θέλω να συστηματοποιώ τα πράγματα και να προσεγγίσει το καθένα και να ξέρουμε πάντα γιατί μιλάμε. Στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα είχε να κάνει με το θέμα ποιος. Μήπως είναι... Λοιπόν, εδώ πράγματι οι γνώμες δίστανται. Σίγουρα, εάν συνέβαιναν τα... αυτά πρώτη φορά παρατηρήθηκαν χοντρικά στα μέσα του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Εάν όμως αυτά μπορούσαν να παρατηρηθούν 1000 χρόνια πριν, ποιος θα τα είχε φτιάξει. Και μάλιστα η απάντηση θα αποτελούσε και την επίσημη, μπορώ να πω, γραμμή της επιστήμης ή του κράτους. Η εξωγήινη ή ο σατανάς. Ναι. Τώρα, κάτι ξέρετε. Κάτι ξέρετε, γιατί θα δούμε παρακάτω κάτι, κάτι το οποίο έχει να κάνει, ναι, λίγο με βάζει ένα, βάζει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ο Ροδάκης. Άρα. Έτσι. Άρα. Συγγνώμη. Ότι εάν αυτό συνέβαινε πριν από 1000 χρόνια, που δεν υπήρχαν ίσως τα μέσα τα τεχνικά που υπήρχαν στο μέσον της περασμένου αιώνα. Αυτό κρύβει πολλά όμως. Βεβαίως. Κρύβει πολλά πράγματα. Γιατί προσέξτε, το να μεταθέσουμε τον κατασκευαστή στον εξωγήινο, ξεμπερδέψαμε. Είναι η εύκολη λύση. Μας προσφέρει πρώτα την τάση, θα έλεγα, του ανθρώπου να ψάχνει και να ψάχνει τα περίεργα, τα απίθανα. Ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω. Υπερβατικά. Ναι. Αυτό μας αρέσει. Δεύτερο, δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουμε από πλευράς πώς κατασκευάστηκαν, δηλαδή τεχνολογικά τι έγινε, γιατί συνδέουμε την έννοια εξωγήινο με κάτι ανώτερο, με κάτι ότι έχει τα μέσα. Άρα δεν χρειάζεται να το απαντήσουμε εμείς. Γι' αυτό λέω, τελικά, λύνουμε εύκολα το πρόβλημα μεταθέτοντάς το στον εξωγήινο, που από εκεί και πέρα οτιδήποτε δυσκολία προκύψει, απλά αίμα η εξωγήινη. Ναι, 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 ναι. Αυτό αν γινόταν όμως 1000 χρόνια πριν, αν έρθουμε στο αυτό σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό και μου αρέσει, γιατί δείχνει ακριβώς αυτή την τάση, την αυθόρμητη τάση του ανθρώπου να... για το υπερβατικό. Το κακό είναι όμως ότι αυτό το γονίδιο της τάσης προς το υπερβατικό δεν το έχουν όλοι. Και δυστυχώς ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Γιατί πρέπει να δούμε και άλλες εκδοχές, ας πούμε. Τα περισσότερα, και όχι μόνο το 80% που ανέφερε σωστά ο κ. Παπαμαρινόπουλος, αυτό επίσημα κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Αλλά είναι μεγαλύτερο το ποσοστό που έχουν όνομα και επώνυμο. Που σημαίνει ότι πίσω από αυτά είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τους ξέρουν. Κάποιοι βέβαια προσπάθησαν να παρεμβληθούν σε αυτή τη μεγάλη λίστα των ανθρώπων για δική τους ατομική προβολή. Και απέτυχαν, γιατί τους είπαν: α, εσείς το. Μπράβο, ξαναφτιάχτω. Ωραία. Και απέτυχαν. Δύο λεπτά. Εδώ πέρα λοιπόν μπαίνουμε στο επόμενο ερώτημά μας. Αλλά είναι όμως τα λίγα. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ότι τα φτιάχνουν. Το ερώτημα που είναι γιατί, το δεύτερο, είναι γιατί τα φτιάχνουν. Αυτό. Ψάχνοντας κι εγώ στο διαδίκτυο, βρήκα μια πολύ ωραία φράση την οποία θα σας τη διαβάσω. Αυτό ήταν σε κάποιο τέτοιο κατασκεύασμα που τέλος πάντων αυτοί που το κατασκεύασαν κάπου στην Ελβετία έγραψαν ένα μήνυμα. Το λέω στα ελληνικά ποιο είναι. Η τέχνη είναι για να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους ώστε να δημιουργούν μια αίσθηση δέους, ομορφιάς ή απλώς μια σύντομη, υγιή αποσύνδεση από τη συνηθισμένη πραγματικότητα. Αυτή είναι εκπληκτική φράση. Βέβαια. Οι ίδιοι ισχυρίζονται, γιατί έχω κάπου μάλιστα και μια φωτογραφία της εφημερίδας, γιατί προφανώς δεν θα φαίνεται εδώ, ναι, ναι, που εξήγησαν τον τρόπο κατασκευής. Αυτό μεταδόθηκε στο CNN και στο BBC. Πώς τα φτιάχνουνε. Ναι, για το πώς, ακριβώς αυτός είναι και ο τίτλος άλλωστε του άρθρου. Θέλω να το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά για την ώρα βάλτε μια ανατελεία για να δούμε και κάτι ακόμη που έχει πάρα πολύ. Ήθελα να τελειώσω το σχόλιο μου επάνω, ναι, σε αυτό. Οι ίδιοι σε αυτή την συνέντευξη που τους πήραν, για να καταλάβει ο πολύς ο κόσμος το πού ζούμε και το τι βλέπουμε, έφεραν το παράδειγμα της Μόνα Λίζα. Λέει, όποιος και να δει τη Μόνα Λίζα, λέει, είναι μία γυναίκα. Αυτό λέει είναι λάθος. Δεν είναι μία γυναίκα, είναι μπογιές επάνω σε καμβά.
Ανάλογα με την οπτική δηλαδή του καθενός. Ε? Απλώς εδώ προχωρεί ίσως σε πολύ βαθιά νερά εφόσον το αίσθημα, αυτό που βλέπω, μετασχηματίζεται σε συναίσθημα. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες, πολύ κοντά η μία με την άλλη. Μόνο αν έχουμε χρόνο για να ανοιχτή παρένθεση θα μπορούσα να πω περισσότερα γι' αυτό. Αλλά όποιος άνθρωπος έχει μία τέτοια παράσταση, αυτόματα τη συνδέει και βγάζει προς τα έξω το συναίσθημα. Αλλά το συναίσθημα φιλτραρισμένο από τον ψυχικό κόσμο αλλοιώνει στην πραγματικότητα την original, δηλαδή την αυτό που πραγματικά είδε. Πάντως ο τρόπος με τον οποίο περιγράψατε ότι δημιουργήσαν το αγρογλυφικό δεν μπορεί να ισχύει ως αιτιολογία για την κατασκευή όλων των αγρογλυφικών σε όλο τον κόσμο. Άρα πρέπει να αφήσουμε σίγουρα μεγάλο κομμάτι για το ποιοι μπορεί να είναι οι δημιουργοί και γιατί δημιουργήθηκαν τα πράγματα αυτά. Σαφώς και όχι. Αυτοί που μιλάνε, κύριε Οδάκη, ποιοι είναι οι οποίοι εξηγούν τα πράγματα. Δεν έχω γράψει το όνομά τους. Έχει σημασία. Τι είναι αυτοί που έχουν κατασκευάσει. Ναι, αυτοί ήταν που το κατασκεύασαν και ήθελαν να το περάσουν σαν μια μορφή τέχνης. Και εμένα μου άρεσε γιατί έχω ακούσει χαρακτηρισμό ότι ήταν φάρσα, πλάκα, δεν ξέρω εγώ, ή ότι ήταν βαλτή, ή ότι το μήνυμα. Ναι. Οι άνθρωποι έκαναν τέχνη. Μάλιστα. Για αυτούς. Λοιπόν, πέρασαν μια εικόνα για να τρελάνουν τον κόσμο. Αυτή ήταν η πρόθεσή τους. Την πέτυχαν πάντως. Θα την κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Βλέπω ότι έχουν προκαλέσει ήδη ενδιαφέρον στους καλεσμένους μας και τον κύριο και τον κύριο Κουλούρη βλέπω να. Αλλά πριν να σας ακούσω και τους άλλους, και πραγματικά νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα, γιατί είναι ένα θέμα που θα το κουβεντιάσουμε, θέλω να πάμε στο επόμενο βίντεο για να βλέπουμε και μερικά πράγματα. Γιατί μερικοί συνδέουν αυτές τις παραστάσεις και αυτά τα σχήματα τα γεωμετρικά με μια αρχαία γνώση και με σχήματα από την αρχαιότητα που είχαν κάποιους συμβολισμούς κλπ. Πιθανά αυτοί που κατασκευάζουν αυτά τα αγρογλυφικά, εφόσον δεχθούμε ότι είναι ανθρώπινες κατασκευές και μάλλον προς τα εκεί κατευθυνόμαστε, αφήνοντας όμως ένα κομμάτι βεβαίως και του ανεξήγητου, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πιθανά λοιπόν αυτοί που δημιουργούν αυτά τα κατασκευάτα να έχουν γνώση από αρχαία ελληνική τέχνη και από αρχαίους συμβολισμούς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς συνδέονται τα σύγχρονα αγρογλυφικά με τα αρχαία σύμβολα τα ελληνικά. Η άγνωστη σχέση ιερών τόπων και αγρογλυφικών. Τα αγρογλυφικά ή αλλιώς νεραεδόκυκλοι παρατηρούνται συχνά σε χώρους με ιδιαίτερη ενέργεια. Στην Ελλάδα, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν και επέλεγαν με σοφία και σεβασμό προς την φύση τους τόπους εκείνους που θεωρούσαν ιερούς για τη δημιουργία των ατρευτικών χώρων, όπως το μαντίο των Δελφών, τις Δωδόνες, αλλά και τις Αμοθράκες. Παρά το πλήθος όμως των αρχαίων ιερών στην Ελλάδα, το φαινόμενο των αγρογλυφικών είναι περιορισμένο. Στην Ελλάδα όμως, παρόλο που κάνει τη σύνδεση αυτή με τον ελληνικό πολιτισμό, δεν έχουμε τόσα πολλά από τα παραδείγματα παρά μόνο ένα χαρακτηριστικό, αυτό του Γηθίου. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται αγρογλυφικά με την έννοια ότι είναι ήδη όλη η Ελλάδα μέσα στα σχήματα. Ο στόχος είναι να αναδυθεί στο μάτι του ανθρώπου και να περάσει, αν είναι δυνατόν, στο συλλογικό ασυνείδητο μέσο από κάθε ένα ξεχωριστά το γεωμετρικό σχήμα. Η Ελλάδα είναι γεμάτη ναούς. Τα αγρογλυφικά γίνονται για μια ακόμη αιτία και πιστεύω και στη Βρετανία. Αν εξαιρέσουμε το Stonehenge, είναι ένα σχήμα εκπληκτικό και αυτό, γεωμετρικό, δεν είναι συμπτωματικό επίσης ότι εκεί τριγύρω βρίσκονται και τα περισσότερα αγρογλυφικά. Κάτι που αποδεικνύει ότι όντως θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα μέσω αυτών των γεωμετρικών συμβολισμό. Τα γεωμετρικά σχήματα αυτά που απεικονίζονται στα αγρογλυφικά συμβολίζουν κάτι συγκεκριμένο? Η γεωμετρία είναι μια ανώτερη κατάσταση του σύμπαντος κόσμου. Δηλαδή, αν φύγουμε από τα επίπεδα της ύλης, φτάνουμε δηλαδή σε επίπεδα υλοενέργειας εξαιρετικά λεπτοφιούς. Εκεί θα έλεγα ότι περισσότερο μετρούν οι οντότητες, αν υπάρχουν, σαν σχήματα. Έτσι λοιπόν ο Ζεύς θα ήταν ένα υπέρτατο δωδεκάεδρο. Και δεν είναι συμπτωματικό που στα πλατωνικά στερά το δωδεκάεδρο συμβολίζει τον Εθέρα. Η γεωμετρία είναι η λύση, διότι και την αρμονία αναδεικνύει και απαυγάζει αρμονία, αλλά και ταυτόχρονα και ενεργειακά δομεί υψηλότερες ποιότητες. Οι αρχαίοι Έλληνες έχει αποδειχθεί ότι ήξεραν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε εμείς. Έχει αποδειχθεί τόσο από τις μελέτες του αημνήστου Θεοφάνους Μανιά, όσο και από τον Κοσμά Μαρκάτο από το Ήλα Ρίσης, ότι οι τόποι, οι ιεροί των αρχαίων Ελλήνων έχουν επιλεγεί όχι τυχαία,
αλλά βάσει ενεργειακών πεδίων και σε ιδιαίτερες μαθηματικές σχέσεις μεταξύ τους. Κάτι που σήμερα πλέον έχει αποδειχθεί με τους δορυφόρους του GPS. Η Δοδόνη τώρα ειδικά, δεδομένου ότι είναι ο αρχαιότερος τόπος μαντίου για την ελληνική σκέψη, την ελληνική μυθολογία. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον μύθο των αρχαίων Ελλήνων, τον ιδρυτικό τους μύθο, ο Ζεύς άφησε δύο αετούς. Ο ένας πήγε στη Δοδόνη και ο άλλος πήγε στο μαντίο του Άμωνος Διό στην Αίγυπτο. Θεώρησαν λοιπόν οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες ότι εκεί ήταν το κέντρο της ενεργείας του ελλαδικού χώρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, νεότερες σήμερα μελέτες αποδεικνύουν ότι είχαν δίκιο οι αρχαίοι Έλληνες και ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει, τολμώ να πω, και θεραπευτικές ιδιότητες. Ποιες είναι οι σχέσεις των μαντίων στην αρχαιότητα? Τα μαντία αποτελούσαν ταμιευτήρες γνώσεων παναρχαίων εποχών. Η δική μου προσωπική άποψη, και τη λέω με την επιφύλαξη την ακαδημαϊκή, αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε πολλά στοιχεία σήμερα να το εκμεριώσουμε. Τα μαντία ήταν τα σημεία όπου είχε συγκεντρωθεί η γνώση από τους προκατακλυσμιαίους πολιτισμούς. Γι' αυτό είχαν και τη δυνατότητα να δίνουν πολύ ακριβείς πληροφορίες σε οποιονδήποτε ζητούσε, ας πούμε, πληροφορίες του που να φτιάξει μια αποικία. Φαινόταν δηλαδή ότι είχαν γνώσεις της γεωγραφίας του κόσμου, σαν να ήταν εκείνη τη στιγμή με μια κάμερα να βλέπουν τις ακτές της Βορείου Αφρικής ή της Μικράς Ασίας. Άρα λοιπόν η επισκέψη των Ελλήνων στα μαντεία πριν από κάθε σημαντικό γεγονός για αυτούς, είτε ήταν μάχη, είτε ήταν η ίδρυση μιας αποικίας, είτε ήταν η λήψη μιας σημαντικής πολιτικής απόφασης, είχε να κάνει με την εμπιστοσύνη που είχαν αποκτήσει τα μαντεία λόγω των ακριβών πληροφοριών που διέθεταν. Πληροφοριών που σίγουρα προέρχονταν και από παλαιότερες γνώσεις, αλλά και από ένα ευρύ δίκτυο πληροφοριοδοτών σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Το μαντίο της Δοδόνης λειτουργούσε όπως και των Δελφών, δηλαδή υπήρχε άδυτο, υπήρχε πυθία? Όχι, δεν υπήρχε πυθία στο μαντίο της Δοδόνης. Εκεί πέρα ο χρησμός δινόταν μέσα από τους ειδικούς ιερείς του Διός, οι οποίοι μάλιστα και χωρίς υποδήματα είχαν επαφή με τη μάνα Γαία, πράγμα το οποίο δείχνει το πανάρχιον, έτσι. Διότι η Γαία είναι η πρώτη λατρεία, πριν ακόμα και από τον Δία. Και είχε να κάνει με τον ήχο, ερμήνευαν τον ήχο, όπου η ιερά βελανιδιά του Διός έκανε όταν φυσούσε ο άνεμος. Και μετέφραζαν δηλαδή τη βούληση του Διός, που είναι και ο Θεός του καιρού, μέσα από τους ήχους που δημιουργούσαν, τα φύλλα της ιεράς Δριός μαζί με τα διάφορα αναθήματα. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το μαντίο της Δοδόνης ήταν πιο, θα μου επιτρέψετε μια έκφραση, ελιτίστικο μαντίο σε σχέση με τον Δελφών. Στους Δελφούς πήγαιναν όλοι. Στη Δοδόνη πήγαινε, σαν λέμε, στο δεύτερο βαθμό. Άλλωστε, το μαντίο των Δελφών είναι το μαντίο του Απόλλωνος, έτσι, του Θεού της Μαντικής. Είναι ο ενδιάμεσος Θεός, ο οποίος μεταφέρει τη βούληση του Διός. Το μαντίο όμως της Δοδόνης είναι ο Ζεύς απευθείας. Υπάρχει όμως και η επιστημονική άποψη, η οποία αναφέρει την ύπαρξη μιας μικροκυματικής επίδρασης πάνω στα Σπαρτά, προκαλώντας τη δημιουργία των αγρολιφικών. Αριστερά έχετε το φυτό, ένα ραποσίτι, ένα σιτάρι, με την κυταρική δομή που όλοι αναγνωρίζουμε, και μέσα έχετε αλλαγή της κυταρικής δομής. Είναι μέσα στο αγρολιφικό. Σε τι συμπεράσματα μας οδηγεί αυτή η αλλαγή της κυταρικής δομής του αραβόσιτου ή του τριφυλιού που μπορεί να βρίσκεται το αγρολιφικό? Έχει γίνει από ένα αίτιο, το οποίο έχει ηλεκτρικές ιδιότητες. Εδώ έχουμε τα φυτά, τα οποία είναι εκτός του αγρολιφικού, και τα φυτά που είναι εντός του αγρολιφικού. Αυτά τα οποία υφίστανται το λίγισμα και τις μικροεκρήξεις εσωτερικά από το νερό που φεύγει, και πιστεύω ότι αυτό είναι επίδραση μικροκυμάτων, παρουσιάζουν και σκόνη από μικρές σφαιρούλες από σίδερο, σε τάξεις χιλιοστού. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μεταβολές οι οποίες είναι μόνο στα γνήσια αγρογλυφικά. Έχουμε μετρήσει λοιπόν στα φυτά αυτά που είναι εντός των αγρογλυφικών ότι παρουσιάζουν ηλεκτρικό φορτίο. Διεκδικείτε βεβαίως το mini laptop και το τηλεσκόπιο με ένα μήνυμα από το κινητό σας. Γράφοντας τη λέξη πύλη, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή βεβαίως στο 54010. Λοιπόν, να κουβεντιάσουμε και πάλι λιγάκι με τους καλεσμένους μας, γιατί σήμερα πιστεύω θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να πάμε στον κύριο Ρομβέλη. Βεβαίως. Κύριε Ρομβέλη, γνωρίζω βεβαίως ότι είστε καταρχήν μέλος του Αριστοτελικού Ομίλου. Θέλω να μας πείτε εάν υπάρχει όντως κάποια σχέση μεταξύ των αρχαίων ιερών χώρων, οι οποίοι θεωρητικά είναι ενεργειακά φορτισμένοι, και των αγρογλυφικών, όπως παρατηρήσαμε προηγουμένως. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
ή καλύτερα να το απομυθοποιήσουμε. Ο Αριστοτέλης στο Περικόσμου αναφέρει ότι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για τη γη. Εάν νομίζετε, λέει, ότι μπορείτε να πάτε στους ουρανούς, είστε ανόητοι ως περ αλοάδες. Αν υποθέσουμε λοιπόν τώρα με αυτά που ξέρουμε από τη φυσική και δεχτούμε ότι ο ήλιος μας είναι ένας κόκκος άμμο που είναι εδώ, ο επόμενος ήλιος είναι ένας αντίστοιχος κόκκος άμμο που είναι κοντά στον Πειραιά. Έτσι. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε λοιπόν την τάξη των μεγεθών για τα οποία συζητάμε. Αν υποθέσουμε πάλι ότι έχουμε κάποιους εξωγήινους οι οποίοι έχουν έρθει στη Γη και μένουν εδώ ανάμεσά μας ή μαζί μας όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει να μας είχαν μάθει, θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποιον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο επικοινωνίας από κάποια σχηματάκια ενδεχομένως στους άγγλους. Αν πάλι είναι τόσο υψηλής νοημοσύνης, θα ήταν πολύ απλό και θα ήταν και καλή, φαντάζομαι, παρά να τους παρουσιάζουμε κακούς όπως το Χόλι που θα μας καταστρέψουν, δεν θα μας είχαν καταστρέψει. Θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας και να μας βοηθήσουν και να σοβαρευτούμε από αυτά τα οποία κάνουμε στην κοινωνία σήμερα. Είναι απλό. Να γλιτώσουμε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή. Αν όχι, εμείς κάποιοι θα γλιτώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Βασικά αυτό. Να γλιτώσουμε το δούνου του. Στο θέμα όμως των ενεργειακών πεδίων με τους αρχαίους. Είναι άλλο πράγμα τα ενεργειακά πεδία τώρα. Αν πάμε κάπου αλλού. Αν από αυτή, κατά την άποψή μου, η περίπτωση των εξωγήινων θα πρέπει να την αφήσουμε λίγο παραπίσω, να τη δούμε με άλλο μάτι. Ωραία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα ενεργειακά πεδία. Ναι. Το 2008 ανακοινώθηκε στο Scientific American ότι υπάρχει σκοτεινή ενέργεια που περιβάλλει τη γη και είναι η ίδια ενέργεια, δεν την προσδιορίζει, παρόλο που βάζει προσδιορισμό σκοτεινή, δεν ξέρω αν υπάρχει φωτεινή, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην κουζίνα της νοικοκυράς είναι η ίδια που είναι και ανάμεσα στους γαλαξίες. Δεν λέει τίποτα καινούριο, αυτό ήταν γνωστό αρκετές χιλιάδες χρόνια πιο μπροστά και ήταν γνωστό στις κοσμογονικές θεωρήσεις των αρχαίων ως η... Μάλιστα. Ο περίφημος Τεθέρας. Βάλτε μια ανατελεία στα πράγματα, θα συνεχίσετε, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Κάτι. Τι είπατε? Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση. Θα κάνετε, μόλις κάνουμε το διάλειμμα μας μετά, γιατί με πιέζουν. Κάντε με το διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή, η οποία ακριβώς έχει θέμα αυτά τα λεγόμενα αγρογλυφικά που εμφανιστήκαν και αυτή την άνοιξη σε μεγάλες εκτάσεις της Αγγλίας, αλλά και κουβεντιάζουμε για τα πιθανά μηνύματα που μπορούν να έρχονται στη γη από άλλους πολιτισμούς και αν αυτά μπορούμε να τα προσλάβουμε εμείς, να τα μάθουμε, να τα καταλάβουμε κλπ. Κλπ. Ο κύριος Ροβέλης ήταν σε μια διαδικασία. Βεβαίως. Και ο κύριος Ροδάκης θέλει να βάλει ένα ερώτημα. Πάρα πολύ σύντομο. Ακούω πολύ συχνά για ενέργεια, παιδεία με ενέργεια κλπ. Τι είδους ενέργεια όμως είναι αυτή? Μας πει τώρα και ο Ροβέλης. Έχει η πέτρα η κινητική ενέργεια ή μπορεί να είναι ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία. Δηλαδή κάπως πρέπει να. Καταλάβαμε, ειδικά που έχουμε και φυσικούς εδώ, θεωρούσα ότι αυτή η ερώτηση θα πρέπει να την κάνουμε. Γιατί ενέργεια μιλάμε? Θα μας απαντήσει ο κ. Κουλούρης προφανώς σε λίγο και ο κ. Σαραγάς. Ο κ. Ροβέλης όμως να ολοκληρώσει. Βεβαίως. Το ερώτημα ήταν αν υπάρχει κάποια σχέση η οποία να αποδεικνύεται όσον αφορά τους αρχαίους ιερούς τόπους με τα οποιαδήποτε ενεργειακά πεδία υπάρχουν εκεί, και εδώ μπαίνει το ερώτημα του κ. Ροδάκη, σε σχέση βεβαίως πάντα με τα αγρογλυφικά. Κοιτάξτε, όταν λέμε ότι οι αρχαίοι ιεροί τόποι έχουμε μια διαφοροποίηση. Έχουμε μουσεία, έχουμε μαντεία, έχουμε θεραπευτήρια, έχουμε νυμφαία, έχουμε πολλών ειδών κατηγορίες. Αν αρχίσουμε και τα ξεχωρίζουμε αυτά, θα δούμε ότι κάθε τόπος έχει κάποια ιδιαίτερα δικά του χαρακτηριστικά. Αυτή του είδους η ενέργεια στην οποία συνεχώς αναφερόμαστε είναι κάτι που δεν αναφέρεται σαν μετρήσιμο μέγεθος. Κάτι που το πιθανολογούμε αλλά δεν το ξέρουμε. Εμείς με τα όργανα που διαθέτουμε μετράμε αυτά τα οποία ξέρουμε. Αυτά τα οποία δεν ξέρουμε τα πιθανολογούμε. Είπα προηγουμένως ότι αυτή η ενέργεια που αναφέρεται ως σκοτεινή ενέργεια και που υπάρχει παντού είναι ο περίφημος εθέρας, ο οποίος αναφερόταν από την περίοδο των προσοκρατικών. Και ο εθέρας αυτός ήταν το Αΐζον Πυρ κατά τον Ηράκλητο ή η αιτία ένα είδος κοσμογονίας, έτσι. Τα χαρακτηριστικά που είχαμε τότε για τους ιερούς τόπους έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε μια ιδιομορφία ή ιδιορυθμία των κρυστάλλων, των μεταλλευμάτων, της γης, εν πάση περιπτώσει, σαν πρώτο στοιχείο, του νερού που υπήρχε οπωσδήποτε
σε αυτούς τους τόπους και τον αέρα, ο οποίος αναφέρεται, όπως και αναφέρθηκε στη Δοδόνη, ότι ναι, υπάρχει ο αέρας και κάνει αυτά τα πράγματα. Ναι. Ολοκληρώστε, θέλετε, γιατί θέλω να πάνω σε αυτά να ρωτήσω κάτι τώρα. Δημιουργήθηκε ένα ερώτημα. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλοί μύθοι πάνω σε αυτά και ιδιαίτερα όπως αναφέρθηκε ότι στο μαντίο πήγαινες ήταν ακριβής γνώση, κάθε άλλο στο μαντίο μόνο ακριβή γνώση δεν δίνανε. Υπήρχε ένας χρησμός ο οποίος μπορούσε να έτσι και να μην είναι και έτσι. Δεν ήταν σαφής η γνώση και μην μπερδεύουμε ότι μέσα στα μαντία ή μέσα σε αυτά παίζονταν και εκεί ένα παιχνιδάκι. Ωραία. Να πάμε και σε αυτό που... Στον κύριο Κουλούρη, να μας μιλήσει βεβαίως και για την ενέργεια, αλλά... Για να μπουν όλοι στην κουβέντα μας, στο ερώτημα και του κυρίου Ροδάκη, αλλά και γενικότερα αυτού που κουβεντιάζουμε. Θα ξεκινήσω από την παρατήρηση του κυρίου Ρομβέλη, που ρώτησε για τη σκοτεινή ενέργεια και για τη φωτεινή ενέργεια. Συνήθως λέμε φωτεινή ενέργεια, εννοούμε φωτεινή ενέργεια, αυτή που τη βλέπουμε, που την έχουμε μετρήσει και την καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Σκοτεινή ενέργεια... Η σκοτεινή ενέργεια συνδέεται με την αιμονή μου να μιλάω για τις πεπερασμένες δυνατότητες των αισθήσεών μας και για τις απεριόριστες δυνατότητες του μυαλού μας. Συγγνώμη, μια μικρή παρέμβαση. Μήπως γίνεται σύγχυση με τη σκοτεινή, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι στο σύμπαν... Άλλη σκοτεινή, λέτε, δεν είναι. Ακριβώς. Υπάρχει. Και αναφέρεται και σκοτεινή ενέργεια. Είναι γιατί... Είναι όχι, είναι άλλο η σκοτεινή ύλη, άλλο η σκοτεινή ενέργεια. Η σκοτεινή όμως ύλη είναι μια συγκεκριμένη επιστημονική... ένας όρος που ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί και... Όχι, ούτε τον ξέρουμε, ούτε είναι μετρήσιμος. Καμία αντίρρηση. Αυτό ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει. Αλλά η σκοτεινή ενέργεια είναι ένας καινούριος όρος που μπαίνει. Ναι. Ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έχει το ίδιο βαθμό ασάφειας και αυθαιρεσίας με τα δικά μου μέτρα, που έχει και τελικά αυτή η περίεργη φύση της ενέργειας που υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Ούτε μπορούμε να τη μετρήσουμε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, έτσι. Δηλαδή. Στην απλή λογική. Η απάντησή σας ποια είναι? Λοιπόν, η δικιά μου άποψη, λοιπόν, για να είμαι απολύτως σαφής, είναι ότι όταν δεν μεταφέρουμε επιστημονική γνώση και η επιστημονική γνώση έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι δηλαδή επαναλήψιμη, έχει πείραμα, έχει... Ναι. Τότε μεταφέρουμε διαίσθηση. Και εδώ θα διαφωνήσω απολύτως με τον κύριο Ροδάκη που σας έπεισε, ότι 50% υπάρχει και 50% δεν υπάρχει. Όχι, αυτό δεν είναι... Αυτό, εντάξει, τότε δεν το είπαμε καλά. Δεν το είπα καλά εγώ. Ναι, δεν το είπατε καλά. Τι, okay. 99%, για μένα 100% υπάρχει ζωή στο σύμπαν. Ναι. Το 100% δεν είναι επιστημονικό, γι' αυτό επιμένω. Ναι. Ας πούμε 99,9% ναι, υπάρχει, ναι, και τόσο δεν υπάρχει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα διαίσθησης. Δεν είναι επιστημονική γνώση. Είναι προϊόν όριμης σκέψης. Χωρίς να είναι αποτέλεσμα επιστημονικής γνώσης. Κατά την ίδια λογική, και προσέξτε, μην παρεξηγηθώ, που ο Δημόκριτος μιλούσε, το έχω πει πολλές φορές, περί ατόμων, δηλαδή μιλούσε ότι η ύλη δεν είναι συμπαγής, αλλά είναι κομμάτια, αλλά δεν είχε καμία επιστημονική γνώση. Είχε μόνο διαίσθηση. Κατάλαβα. Εγώ λοιπόν δεν συγκρίνω τον εαυτό μου, για όνομα του Θεού, έτσι Δημόκριτο. Επιμένω για να είμαι σαφής, μην παρεξηγηθώ. Λέω όμως, είναι αδύνατον διαισθητικά να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο σύμπαν και εμείς να αισθανόμαστε ότι είμαστε ο μοναδικός υπαρκτός ζώων οργανισμός μέσα σε αυτό το σύμπαν. Αυτό είναι φαντάζομαι αποδεκτό από όλους. Άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για μένα η φράση 50% υπάρχει, 50% δεν υπάρχει. Η φράση είναι 99,9% υπάρχει, 0,1% ίσως και να μην υπάρχει, μόνο και μόνο για να μην πέσουμε στην παγίδα ότι η επιστήμη δεν είναι ποτέ απόλυτη. Λοιπόν, για θέλω να και μία ακόμη, όμως, αν μου επιτρέψετε, παρατήρηση. Αυτή η περίφημη ενέργεια, λοιπόν, για την οποία μιλάμε, στη γη, στο σύμπαν, στο περιβάλλον κλπ, δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος. Δεν είναι μέγεθος το οποίο εμείς μέχρι σήμερα στη φυσική το έχουμε μετρήσει. Λέμε όμως, όπως και για τη σκοτεινή ύλη, ότι επειδή υπάρχουν ορισμένα φαινόμενα που είναι ανεξήγητα επιστημονικά και επειδή εκεί δεν χωράει η διαίσθηση, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή μάλλον έτσι ή έτσι ή αλλιώς, λέμε ότι για να ισχύει αυτό έτσι όπως το μετράμε με τις περιορισμένες αισθήσεις μας, με τις περιορισμένες ικανότητες και γνώσεις μας, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας αντίποδας. Ας τον ονομάσουμε προσωρινά σκοτεινή ύλη για να την διαχωρίσουμε, μάλιστα, από την ορατή ύλη, και από εκεί και πέρα κάποτε θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί.
Ωραία. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε τον κύριο Σαραγά και με τους άλλους κυρίους, τον κύριο Κονταράκη, θέλω να τον ακούσει και τον κύριο Λεφάκη και τον κύριο Βράιλα. Εγώ συμφωνώ πολύ με την άποψη που εκφράστηκε τώρα. Από τον κύριο Κουλούρη. Θα την ακούσουμε την άποψή σας. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ, βίντεο. Το οποίο, είναι πάλι για τα αγρογλυφικά, τα οποία έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 9 χώρες. Το θέμα είναι τι μηνύματα θα μπορούσαν να εμπεριέχουν. Όπως είναι γνωστό, ούτως ή άλλως, τα μαθηματικά αποτελούν μια παγκόσμια γλώσσα. Υπάρχει λοιπόν εκείνη η θεωρία που θέλει να είναι τα αγρογλυφικά τελικά μαθηματικά μηνύματα, τα οποία εμείς ακόμα δεν έχουμε να αναπτύξει τόσο πολύ την επιστήμη, όσο να την κατανοήσουμε. Ανώτατα μαθηματικά από τον γαλαξία. Σχήματα πολύπλοκα, υψηλής ακρίβειας και μεγίστου κάλους φαντάζουν σαν δημιουργίες μιας ανώτερης νοημοσύνης. Τα γεωμετρικά μοτίβα και οι περίτεχνες αναπαραστάσεις προκαλούν ερωτηματικά για τους δημιουργούς τους τόσο στους ερευνητές όσο και στην επιστημονική κοινότητα. Started testing crop circles all over the world. By now, I think at least 350, maybe it's 400, that we have sampled in 8 different countries, 8 or 9 now, including Australia, Israel, Canada, the United States, Germany, the Netherlands, England. We've done multiple circles in multiple different crops over 10 years. And what Levengood documented beautifully were the, you know, the basic changes in the plants that, in his opinion, were not caused by fungus, were not caused by pesticides, were not caused by unusual fertilizer application, were not wind or weather damage, caused by something else. There were unmistakable signs of intelligent origin in the crop circles. You couldn't deny this. Say it was some kind of scientific phenomenon which was meteorological or caused by some ionospheric vortex, something of this kind, just did not square up with what I saw, which consistently showed signs of intelligence. The geometric shapes, the patterns, the things of this kind could not have been, could not possibly have been made by some mindless phenomenon like a vortex or a dust devil or some kind of whirlwind. It was simply out of the question. I suppose the bottom line is we are looking at bent plants, but bent plants uniformly forming a structure, a geometry. It's precise, it's intelligently located. There is nothing random about the placement. They are purposefully placed. Some of them have this very complex energy print. Nowadays, they're all just swirled. These ones are very, very, very interesting because they've got this sort of energy pattern. And I always liked studying those ones because they're almost impossible. In those days, I was wondering whether they're made by people, and things like this are almost impossible to hoax. These aren't just arbitrarily placed as circles. There's a certain magical way in which they've been laid out. In 1990, we had the very first pictogram. We thought they were all like that. It turned out we had the first boxes, the first keys. Prior to that, they'd always been circles. It was that amazing Alton Barnes pictogram, which stretched out in the landscape 365 foot of it. And it was unheard of. We'd never had anything that length.
but not only just one, there were three of them in the area, which had all occurred almost the same night. And the interesting thing was that they had additions to them, little sort of spokes coming off them, which scholars of the arcane likened to astronomical symbols, Celtic symbols, and it brought in people from all different disciplines, and suddenly everybody was talking together. You got the scientists starting to talk to the metaphysicists. The ancients had geometry as a scheme of operating, as a way, a channel between themselves and the higher domain. Stone circles have been there for 5,000 years. It's endured. They're made of 50, 60 ton stones, some of them. And they've been there for 5,000 years, and they're geometrical. And the crop circles are there for 2 or 3 weeks, and they're also geometrical. And so although you would think that they're not related in time, and they're not related in terms of their endurance, they are giving, if you like, a message. Maths is a universal language, and geometry is a way of speaking certain things. And we must therefore assume that one of the most powerful tools to understand the message is to assume there might be a message and learn how we must understand geometry in order to receive that message. As a school math teacher, what pulls me into it is that nobody's ever seen these designs before or thought of them. They're not just brought out of old books, you know. Right. It's not just sacred geometry from old temples. It really isn't. Crop circles will have ancient symbology. They will have advanced mathematics in the same symbol. When we really follow this closely, we can see that there is a train of thought coming through. And there are many strands of symbols, and it's very articulate, very eloquent. In 1996, we had the Julius set appear very close to Stonehenge. Now, my friend Rod Taylor, who was a pilot, was flying with a friend from Exeter back to Thruxton, which is where we are now. Well, they left Stonehenge, came here, Rod got out. The pilot got back in after being refueled and flew back down towards Exeter and then noticed this formation next door to Stonehenge. Now, they sort of worked it out, the time lapse between when they were there to get here, refueled, back in the plane, back, was about 25 minutes. And they swear blind that that formation was not there when they were circling around Stonehenge at the time. So we got a 25 minute gap where 140 circles appeared at Stonehenge, rather mysteriously, and really we haven't got to the bottom of that one yet. Τι συμβαίνει όμως όταν τα σχήματα τα οποία απαντώνται πάνω στους αγρούς είναι τόσο πολύπλοκα και έχουν σχήματα που μπορεί να έχουν απόλυτη γεωμετρία, απόλυτη συμμετρία μεταξύ τους? Εφαρμόζεται η αρχή του Ηλία Πριγκόζιν, ο οποίος πήρε ένα Νόμπελ για τη θεωρία χάους. Η θεωρία σημαίνει ότι όταν έχεις ένα χαοτικό περιβάλλον και διαταράξεις ένα μέσο πεδίων, αυτά τα πεδία τείνουν να δημιουργήσουν σε διδιάστατη και σε τρισδιάστατη μορφή ποικίλα γεωμετρικά σχήματα. Αυτό λοιπόν το θέμα μας δίνει την εντύπωση των αγροληφικών. Είναι ένα γνήσιο φαινόμενο το οποίο το εξηγούμε στην φυσική πραγματικότητα των μορίων και των ατόμων στην οποία σήμερα μελετάμε, χωρίς την σύμπραξη της ανθρώπινης συνείδησης. Μαθηματικά, αριθμοί και σύμπαν συνδέονται μεταξύ τους σε ένα πολύπλοκο σύστημα.
πέτρες που μαρτυρούν την ύπαρξη του γήινου ενεργειακού πλέγματος απλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, περιμένοντας εκείνους που θα αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα του πλανήτη. Έχουμε ξεκινήσει την αναζήτησή μας κάπου στα υψίπεδα του Σικουρίου, στην περιοχή Λαρίσης. Συντροφιά με τον κύριο Στέλιο Παπανικολάου, ψάχνουμε να βρούμε κάποια βράχια τα οποία επάνω τους φέρνουν κάποιες επιγραφές. Το ζητούμενο είναι γιατί αυτές οι επιγραφές έγιναν, από ποιους, τι εξυπηρετούν και βεβαίως ποια μηνύματα θέλουν να περάσουν. Κύριε Παπανικολάου, πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι σημασία έχει αυτός ο χώρος για την γεωπαθολογία? Βρισκόμαστε σε ένα εκπληκτικό πεδίο. Σαν τοπονύμιο φέρει το όνομα Φαρδιόλακας. Για μένα είναι το ενεργειακότερο πεδίο της Μύζωνος περιοχής. Αποκρυπτογραφώντας αυτές τις κατασκευές πάνω στις πέτρες, αυτά που ανήκουν, όπως είπαμε, στον τύπο των κυκλικών κιλοτήτων ή τα Cap Marks, με την διεθνή τους έτσι ονομασία, έχουμε πλέον όλη την πληροφόρηση που αφορά στην ανάπτυξη του πλέγματος, του δικτύου αυτής της γεωενέργειας ή της γεωνικής ενέργειας, όπως την ονομάζω εγώ. Και εκτός αυτής της πληροφόρησης έχουμε και πληροφόρηση τι συμβαίνει με τα γεωλογικά ρήγματα, τι συμβαίνει με τις πηγές, έτσι, τι συμβαίνει με την παρουσία μετάλλων. Αυτές οι πέτρες που αναφέρετε ότι έχουν κάποιες επιγραφές επάνω, πού βρίσκονται σε όλη την περιοχή αυτή? Μόνο όπως βλέπεις, έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις πετρών. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις υπάρχουν τέτοιες γραμμένες πέτρες. Όμως και σε όλον τον ορίζοντα και στα πίσω μέρη εκεί και στα πίσω εκείνα βουναλάκια έχουμε πέτρες. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η κάθε πέτρα συσχετίζεται με την άλλη. Δηλαδή, βρίσκοντας μία πέτρα, θα βγάλουμε και τις υπόλοιπες. Δεν είναι δηλαδή τυχαία η τοποθεσία τους? Όχι, σε καμία περίπτωση. Η κάθε πέτρα πληροφορεί άμεσα πού βρίσκεται, πού είναι η θέση της άλλης πέτρας. Άρα είναι ένα σύστημα συντεταγμένων. Είναι ένα δικτύωμα με απόλυτη γεωμετρικότητα. Χωρίς κανένα λάθος. Δηλαδή, ξαναλέω, εάν πάμε σε εκείνη τη συγκέντρωση πετρών όπου υπάρχει μία γραμμένη πέτρα ή μπορούν να υπάρχουν και πολλές γραμμένες πέτρες στο ίδιο σημείο, από την έβρεση αυτή θα οδηγηθούμε στις υπόλοιπες πέτρες. Ας έχουμε και αποστάσεις χιλιομέτρων. Ας έχουμε και αποστάσεις χωρών. Δηλαδή, από αυτή εδώ την διάταξη μπορούμε να οδηγηθούμε προς την Αθήνα, προς την Πελοπόννησο, να φύγουμε και να φτάσουμε στην Ιρλανδία και από εκεί να φύγουμε και να επιστρέψουμε στην Οκεανία. Όλο αυτό είναι αυτό το παγκόσμιο δικτύωμα πλέγμα που μπορούμε εμείς να το ερευνήσουμε με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό δηλαδή μας δείχνει κατά κάποιο τρόπο πού βρίσκεται η ενέργεια συγκεντρωμένη και πώς διοχετεύεται μέσα από το πλέγμα. Ακριβώς. Πώς γίνεται η ροή, πώς συμβαίνει αυτή η ενεργειακή ροή? Είναι κανάλια, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που στέλνουμε με τα καλώδια και να φωτίσουμε ένα χωριό, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα δικτύωμα μέσα από το οποίο κυλάει αυτή η ενέργεια, την οποία εγώ ονομάζω γεωνική ενέργεια, έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που έχει βεβαίως σαν κεντρικό θέμα τα αγρογλυφικά που εμφανίζονται στην Αγγλία και εμφανιστήκαν και αυτή την φορά την άνοιξη και μας ενημέρωσαν για όλα αυτά. Μας έχουν στείλει και εικόνες και φωτογραφίες καινούργιες κλπ. Και παράλληλα, επειδή τα αγρογλυφικά είναι ένα μέρος ενός μεγαλύτερου θέματος, που είναι εάν υπάρχουν μηνύματα από άλλους εξωγήινους πολιτισμούς ή από το διάστημα, είναι ένα επίσης μεγάλο θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα το βράδυ. Επίσης, βλέπω ότι στο site που έχουμε στο διαδίκτυο, το www.piles.tv, έχετε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις και ερωτήματα που θα μπουν στη διάρκεια της εκπομπής. Νομίζω ότι να πάμε στους καλεσμένους μας και πάλι, γιατί έχουμε δει αρκετά πράγματα και θέλω να κουβεντιάσουμε. Ακριβώς. Κύριε Λεφάκη, στο βίντεο που παρακολουθήσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ουσιαστικά είδαμε ότι μπορεί τα αγρογλυφικά να αναλύονται με μαθηματικό τρόπο και απλώς δεν τον έχουμε ανακαλύψει εμείς ακόμη. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αγρογλυφικών και μαθηματικών? Σαφώς. Όπως? Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή? Να κάνω μια άλλη εισαγωγή. Βεβαίως. Να απαντήσω λίγο μαντικά, γιατί μια και μιλήσαμε για μαντία. Εγώ με θεωρώ ένα σύγχρονο μάντι, όπου δεν μαντεύω πράγματα που με συμφέρουν ή πράγματα που δεν με συμφέρουν. Πιστεύω ότι έχω μια καθαρή μαντική γλώσσα,
με την πείρα, την παιδεία, τη γνώση και την προϋπηρεσία. Στην αστρολογία είναι γεμάτη, η αστρολογία μάλλον είναι μια κωδική γλώσσα, συμβολική, γεμάτη από γεωμετρικά σχήματα. Και εκεί θέλω να καταλήξω ότι όλα τα γεωμετρικά σχήματα έχουν ένα μήνυμα. Αυτό βέβαια το ξέρουμε όταν ενσκύψουμε αναλυτικά στις ερμηνείες που δίνονται. Δηλαδή ποια είναι η σχέση του τετράγωνου με τον κύκλο, τα πολυεπίπεδα, τα πολυεδρικά, το παραλληλόγραμμο και διάφορα. Είναι πλήθος τα γεωμετρικά σχήματα. Και πράγματι τα μαθηματικά και η γεωμετρία είναι κάτι το ασύλληπτο. Θα έλεγα όμως και συμφωνώ με τους προηγουμένους ότι υπάρχει και μια υπερβολή με αυτά τα αγρογλυπτικά. Υπάρχει και το επίτηδες για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Υπάρχει και η εκδοχή. Και όπως έλεγα πριν στο διάλειμμα, ότι η εξωγήινη δεν είναι κάτι όπως μας είπε το Hollywood. Πράσινα ή μαύρα ή κακά ανθρωπάκια. Σίγουρα, ναι. Είναι κάτι εντελώς δύσκολο, δυσερμήνευτο και περίπλοκο. Πάντως, και αρχίσατε... θέλω να πω ότι στην αρχή του 21ου αιώνα, εδώ είναι η μαντική μου ρίση, ότι είναι ένας αιώνας που θα μας αποκαλύψει πράγματα καταπληκτικά, λιγάκι creepy, τρομακτικά, αλλά και θα μας διαφωτίσει. Μπορεί όλοι να μην τον προλάβουμε, αλλά είναι ο αιώνας που θα μας δείξει αλήθειες που δεν υποψιαζόμαστε και κατά τη διάρκεια του οποίου θα αποδείξουμε αν θα επιβιώσουμε σαν ανθρώπινο είδος από μια ενδεχόμενη ολική πυρηνική καταστροφή, για να κλείσει και αυτός ο πολιτισμός που δεν είναι ο πρώτος. Είναι ένας από τους πολιτισμούς, γιατί οι άλλοι που προηγήθηκαν χάθηκαν και έχουμε ελάχιστα στιγμία, ναι, και στοιχεία. Πράγμα. Σίγουρα όμως, για να καταλήξω στην απάντηση, έχουν μηνύματα. Δεν αποκλείται κάποια από αυτά να μην είναι αποτέλεσμα φάρσας και να έχουν μηνύματα. Μπορεί να έχουν συναισθηματικά μηνύματα, μπορεί να έχουν προφητικά μηνύματα, μπορεί να έχουν αστεία μηνύματα. Αλλά και σίγουρα μηνύματα. Ένας μεγάλος αριθμός είναι δημιουργία του ανθρώπινου χεριού. Σας ευχαριστώ, γιατί μου δίνετε ακριβώς αφορμή να ρωτήσω τον κύριο Κονταράκη, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αποκρυπτογράφηση των αγρογλυφικών. Κύριε Κονταράκη, καταρχήν, ποια μέθοδο χρησιμοποιήσατε για να αποκωδικοποιήσετε τα αγρογλυφικά? Τη ραδιέστηση. Το οποίο σημαίνει τι, ότι? Η ραδιέστηση είναι μια παλιά μέθοδος που χρησιμοποιείται στα ιερατεία της Κρήτης. Και πού καταλήξατε αποκωδικοποιώντας τα αγρογλυφικά? Ο εγκέφαλος είναι ο μεγάλος αποκρυπτογράφος. Επειδή βλέπω και τον, ακριβώς, και τον κύριο Κουλούρη να ρωτάει τον κύριο Ροζάκη, και εγώ δεν θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει ραδιέστηση, τι είναι η ραδιέστηση. Τη λέξη ραδιέστηση την έχει βγάλει ένας Γάλλος παπάς μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε ένα συνέδριο διεθνές. Ωραία. Στο Παρίσι είναι, για τη ραδιέστηση. Δηλαδή... Και την έβγαλε από τις λέξεις ράδιο, ακτίνα, ναι, τη λατινική, και την ελληνική λέξη αίσθηση. Δηλαδή... Η ραδιέστηση μπορεί να την πούμε και στα ελληνικά ως ακτινοβολική φυσική. Δηλαδή ο εγκέφαλος γίνεται... ένα κομπιούτερ, είναι το αποκρυπτογράφος, ο μεγαλύτερος, ναι, αποκρυπτογράφος. Ναι. Τόσο αναφέρεται σε κάποιες έρευνες. Γίνεται πομπός και δέχτης. Αρκεί να το συνδέσει κανείς με θετικούς διάβλους, να υπάρχει και βοήθεια να έχει, να έχει και την αποκωδικοποίηση των ερωτήσεων. Από δηλαδή καταλαβαίνω, ο εγκέφαλος είναι ένας δέχτης αυτών των ακτίνων ή αυτών των... Ο εγκέφαλος γίνεται πομπός και δέχτης. Και δέχτης. Από πού όμως, τι συνδέει αυτό? Και το ως κεραία έχει το εκρεμές, το οποίο σε κλάσματα δευτερολέπτου γίνεται ως πομπός, δίνει ένα ερώτημα και σε κλάσματα δευτερολέπτου παίρνει, ωραία, την απάντηση ως δέχτης. Για μπορείτε να όπως απαντήσετε. Δουλεύει και το... πομπός και δέχτης. Το ερώτημα του Γιάννη ποιο ήταν? Το ερώτημα λοιπόν είναι... Αφού χρησιμοποιήσετε αυτή την τακτική, την μέθοδο, ναι, πού καταλήγετε όσον αφορά την αποκρυπτογράφηση των αγρογλυφικών? Γιατί διαβάζοντας κάποια πράγματα που μου στείλατε, είδα ότι έχετε ιδιαίτερη προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στα αγρογλυφικά εννοείς? Βεβαίως. Και όχι μόνο, έχω αποκρυπτογραφήσει πολλά κείμενα, αρχαία κείμενα, το δίσκο της Πεστού. Ας μείνουμε στα αγρογλυφικά, κύριε Κονταράκη, ναι, στο παρόν. Ναι, απλώς έχω την ιδιότητα αυτή να μπορώ, με τη βοήθεια βέβαια θετικών δυνάμεων, να μπορώ να
κάνω την αποδοχή. Πριν μας εξηγήσει ο κ. Κονταράκης το πώς έγινε αυτό, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαραγά. Θα συνεχίσουμε εσάς, κύριε Κονταράκη, συνέχεια. Πριν έχει μιλήσει ο κ. Σαραγάς, για αυτό που μπήκε και σαν θέμα λίγο πριν από τον κύριο Ροζάκη και από τον κύριο Κουλούρη, για αυτό που λέμε ενέργεια κλπ. Και τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η ενέργεια με το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη μικρή εισαγωγή. Άμα συζητούν δύο άνθρωποι, κάνουν κάποιο διάλογο, πρέπει να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάει ένας Έλληνας με έναν Ινδό που δεν ξέρει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Έτσι λοιπόν, όταν κάνουμε μία παρέα και συζητάμε ένα θέμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε αυθαίρετα κάποιες λέξεις ή κάποιες έννοιες ή κάποιους όρους. Γιατί εμένα, επιτρέψτε μου τώρα την έκφραση, μοιάζει το όλο θέμα σαν να το έχουμε κάνει λαστιχένιο και το τραβάει ο καθένας προς το μέρος του για να το φτιάξει όπως θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι στο ερώτημά σας. Καταρχήν, αν είχαμε εδώ τον κύριο Νανόπουλο, θα μας έλεγε ότι η σκοτεινή ενέργεια και ύλη αφορά το 96% του άγνωστου σύμπαντος και μέσα στο 4% είναι ό,τι γνωρίζουμε ακόμα και οι μαύρες τρύπες. Λοιπόν, όταν η επιστήμη μιλάει για ενέργεια, προσδιορίζει ακριβώς αυτό το οποίο μετρά και ξέρει. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για θετική δύναμη και αρνητική δύναμη. Προσέξτε τώρα, εγώ τώρα τι κάνω, είναι σαν να μιλάω, σαν να διαβάζω ένα λεξικό. Η δύναμη είναι κάτι το ακίνητο, κατά τον Αριστοτέλη ακίνητο κινούν. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε καμιά φορά και τον όρο λέμε αυτός ο άνθρωπος εν δυνάμει είναι έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή μέσα του ακίνητος είναι έτσι. Όταν η δύναμη μπει σε περιδύνηση, τότε είναι εν έργο και παράγει την ενέργεια. Έτσι προκύπτει η έννοια της ενέργειας. Τώρα, συγχωρέστε με και ας με συγχωρέσουν όσοι με ακούνε και με βλέπουν. Ενεργειακοί τόποι, ενεργειακές πέτρες, οτιδήποτε σε σχέση με αυτά που λέμε είναι βλακίες. Μάλιστα. Συγχωρέστε με αυτό και να σας πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Ότι η λέξη ενέργεια είναι ένα εμπορικό κόλπο, μια εμπορική καραμέλα σήμερα που την εκμεταλλεύεται ο κάθε κακόβουλος, ο κάθε πονηρός για να πουλήσει είτε κείμενα γραπτά, είτε προφορικά, είτε οτιδήποτε για να πει εγώ αυτό που έχεις ανάγκη εσύ άνθρωπε εγκέφαλε την ενέργεια. Εγώ ξέρω και τη διαχειρίζομαι. Θα μου πληρώσεις να έρθω να σου μετρήσω το σπίτι σου και πάει ο βλάκας και πληρώνει. Θα μετρήσω αυτό, θα κάνω εκείνο. Και έτσι έχει γίνει μια παραφιλολογία. Και κακώς βρισκόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Συγχωρέστε με για τον τρόπο. Ένα λεπτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ξέσπασμά σας, ενός επιστήμονα, ο οποίος είναι φανερό ότι έχει εκνευριστεί. Είμαι 38 χρόνια μέσα στην επιστήμη. Δεν είναι ότι έχω. Έχει ποτιστεί το μυαλό μου από την επιστήμη και δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Το βλέπω. Το βλέπω ότι ασχολείστε. Βλέπω τα λάθη και λυπάμαι τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από μας, ακούνε και να σας πω κάτι κύριε Χαρδαβέλα. Πολλοί άνθρωποι το μυαλό τους είναι έτοιμο να κάνει ένα κλικ και να τρελαθούν. Και θα ήθελα και το εύχομαι και το προσεύχομαι αν θέλετε να υπάρξει όπως έχουμε αυτά τα αναπάντεχα στην οικονομία μας, να έχουμε αύριο μεθαύριο ένα νόμο, μια αστυνομία που ναι. Να λέει ότι μίλησες αυτό, είπες αυτούς τους όρους. Ποιος είσαι που μιλάς? Αν δεν είσαι αυτός ο οποίος πρέπει να μιλήσεις, μπήκες φυλακή. Ή πλήρωσες 300 εκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποίησες ένα λάθος όρο. Διότι καταστρέφεις εγκέφαλο. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτό που λέτε περιλαμβάνεται και ένα θέμα που το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές εδώ πέρα στην εκπομπή, ότι υπάρχουν ενεργειακοί τόποι, ότι δεν υπάρχουν μάλλον ενεργειακοί τόποι. Τι είναι αυτό? Εγώ ρωτάω. Θέλω λίγο να παρέμβω μια στιγμή εδώ πέρα. Προσωπικά είχα πάει στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως για τις πέτρες. Ναι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε για την ενέργεια. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Κύριε Μούσιο, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε. Όχι επειδή το λέω. Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός. Θα σας πω όμως τι είδα. Ναι. Ο κύριος Παπα-Νικολάου είχε φέρει μια συσκευή εκεί πέρα. Τι κατ' εμέ ακριβή, η οποία μετρούσε. Το ακριβή δεν λέει τίποτα. Τι μετρούσε αυτή η συσκευή? Θα σας πω. Ήταν συσκευή η οποία μετρούσε
από ό,τι τουλάχιστον μου είπε ο ίδιος και όσο μπορώ να θυμάμαι, ναι. Σωματίδια ραδιενέργειας. Άλλο αυτό. Ναι. Σωστό. Ναι, μετρούσε ραδιενέργεια. Όταν λοιπόν πήγαμε στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία μου υπέδειξε και είχαν τις κοιλότητες, το μηχάνημα έδειξε 4 και 5 φορές αυξημένη ραδιενέργεια από ό,τι σε άλλες πέτρες που βρίσκονταν οπουδήποτε αλλού. Ναι, εκεί είχε ραδιενέργεια. Και μάλιστα, ναι. Μέσα σε έναν αγρό υπήρχε και ένας ορθόλιθος που λέμε ένα μενίρ, ναι. Όπου και εκεί παρατηρήθηκε αυτή ακριβώς η ραδιενέργεια. Ωραία. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτή η κατηγορία εντάσσεται σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ενεργειακούς τόπους ή είναι ξεχωριστή? Όχι. Είναι ραδιενέργεια. Είναι ραδιενέργεια. Καθαρό. Κύριε Ροδάκη. Καταρχάς το θέμα είναι τεράστιο και θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα χωρίς να είμαι εναντίον σε αυτά που είπε, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Για το θέμα τώρα το ενεργειακό, ξέρω σίγουρα τουλάχιστον μία περίπτωση που έχει μετρηθεί, συγκεκριμένη όμως, ηλεκτρομαγνητική λέγεται η ακτινοβολία, σε ένα σήμα γύρω στους 5 χιλιόκυκλους, απόλυτα δηλαδή ακριβής, σε κάποια περιοχή αγρογλυφικών, τυχαίνει να βρίσκεται κοντά στο Stonehenge. Ακριβώς, και έχουν δημιουργηθεί δύο τέτοια σημεία. Αλλά ωστόσο μια ερώτηση που εγώ μπορώ να βάλω και ας την απαντήσει ο καθένας όπως θέλει, είναι η εξής. Γιατί τα περισσότερα αγρογλυφικά έχουν εμφανιστεί στην Αγγλία? Και όχι μόνο. Να όχι μόνο. Υπάρχουν και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, ναι. Όπως επίσης και στον Καναδά. Αλλά τα περισσότερα στην Αγγλία. Είναι, το θεωρούν τυχαίο αυτό? Εσείς το θεωρείτε και τυχαίο? Να βάλω και άλλο ερώτημα. Ναι. Να πω και το δεύτερο και μετά απαντήστε. Έχετε απάντηση. Ένα λεπτό. Έχετε απάντηση, κύριε Ροδάκη. Έχετε απάντηση στον που βάλατε. Εσείς ή περιμένετε? Εγώ πιστεύω ότι είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση ο ένας με τον άλλον, δηλαδή τους άρεσε το παιχνίδι. Και διαγωνίζονται και δηλαδή ποιος θα κάνει το καλύτερο. Πολύ απλοποιημένοι. Γνωρίζετε επίσης ότι έχουν υπάρξει και διαγωνισμοί με πολύ μεγάλα χρηματικά βραβεία για το ποιος θα φτιάξει το ωραίο. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι. Έχω πολλά ερωτηματικά. Θα τα κάνουμε. Μην χαθούμε, παιδιά, ένα λεπτό, γιατί και εσείς είστε και άλλοι έχουν ερωτηματικά και όλοι έχουν ερωτηματικά. Ένα λεπτό. Ο κ. Ροδάκη λοιπόν θα βάλει δύο ερωτήματα από ό,τι είπε. Στο πρώτο. Το πρώτο είναι το δίνει και απαντάει. Τυχαίο, ότι τυχαίο, στην Αγγλία, όχι, στην Αγγλία γίνεται αυτό, διότι κάποιο το ξεκίνησε και κάποιοι άλλοι τους άρεσε και πήρε το πράγμα μια αλυσίδα. Απαντήστε όπως θέλετε. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Παρατηρούνται δύο εχμές, δύο περίοδοι εχμής θα έλεγα, στον αριθμό εμφάνισης. Η πρώτη περίοδος είναι η δεκαετία του 70. Μάλιστα. Η δεκαετία του 70, θυμίζω σε όλους, ότι χαρακτηρίζεται από την ευρύτατη αποδοχή των απόψεων Ντένιγκεν, ναι. Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Τυχαίο? Όχι. Του Ντένιγκεν. Δεν νομίζω. Όχι. Του Ντένιγκεν. Εσείς απαντήστε. Πάτε φυρί να δώσετε καινούργια σενάρια στη διαφήμιση. Φυρί. Ένα λεπτό. Αστεύομαι για να λίγο να το... Η τον οποίο όμως τον Ντένιγκεν τον μαζέψανε ξαφνικά κάποια μέρα. Χάθηκε. Δεν τον μαζεύουν ακόμη, πάντως έχει βγάλει. Όχι, για ένα διάστημα μαζεύτηκε ευνίδια. Ναι. Ίσως ήταν και μια ηλικία. Η δεύτερη λοιπόν περίοδο. Συγγνώμη, βάλτε μια νοτελεία. Ο Ντένιγκεν, η οικονομία καταστράφηκε. Καταστράφηκε οικονομικά. Δεν έκανε σωστά τις επενδύσεις. Διότι έκανε αυτή την επένδυση στην μεγάλη Χαμεπάη. Το θεματικό πάρκο στην Ελβετία. Στην Ελβετία ήταν. Και οικονομικά καταστράφηκε. Και εκεί πέρα μαζεύτηκε και έχει χαθεί. Πάμε. Η δεύτερη λοιπόν περίοδος είναι η δεκαετία του 90. Μάλιστα. Ερώτημα λοιπόν. Πριν από 5 χρόνια περίπου, δηλαδή μέσα της δεκαετίας του 80, ο οποιοσδήποτε από εμάς θα μπορούσε να αποκτήσει ένα προσωπικό υπολογιστή. Γενικά, η δεκαετία του 90 χαρακτηρίζεται από την διάχυση αυτού του εργαλείου, των υπολογιστών, στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και γενικά υπάρχει μια τεχνολογική πρόοδος. Το ερώτημα επομένως είναι, εάν είναι τυχαίο το ότι ακολουθεί αυτή την πρόοδο η μορφή των σχημάτων. Εάν τυχόν συγκρίνεται τα σχήματα της πρώτης περίοδου. Το 70 δηλαδή με το 90 από ό,τι και υπήρχαν υπολογιστές. Η πρώτη περίοδο καταρχάς είναι κυρίως κύκλοι, απλά. Ναι. Μετά άρχισαν να γίνονται πολύ σύνθετα αυτά που είδαμε μερικά. Σύνθετα. Ξέρετε, τώρα, πριν από λίγα χρόνια, μετά το 2000, έχουν πάει και σε 3D. Όχι, παίζουμε. Δηλαδή, τρισδιάστατα, ακόμη πιο πολύπλοκα. Αυτή λοιπόν η σχέση, η παράλληλη διαδρομή
πρόοδος της τεχνολογίας, πρόοδος της πολυπλοκότητας των σχημάτων. Τυχαία? Όχι. Ερώτημα. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα μιλήσει. Θέλει να πει κάποιο αργά και μετά αυτό ο Γιάννη θέλει να βάλει ερωτήματα πολλά. Συμφωνούμαστε όλοι εδώ πέρα. Ναι, και εγώ θέλω. Ορίστε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ροδάκη, διότι και πριν μερικά χρόνια που ξαναείχαμε το θέμα αυτό, ακριβώς τα ίδια λόγια είπα ότι εξελισσόμενοι υπολογιστές εξελίσσονται, μάλλον τα σχήματα αυτά εξελίσσονται παράλληλα με την εξέλιξη των υπολογιστών. Και σήμερα προσθέτω το εξής και λέω ότι δεν είναι δυνατόν αυτά, για παράδειγμα, τα σχήματα, αν αυτό είναι ένα οροπέδιο κάπου και είναι πάνω στο οροπέδιο, αυτός που τα ζωγραφίζει να είναι στη θάλασσα κάτω, δηλαδή να τα ζωγραφίζει από κάτω προς τα πάνω, πρέπει να το βλέπει. Άρα αυτός είναι ψηλά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι φυσικά το δεν μιλάω... Αυτό, το τι σημαίνει αυτό, και σε θα μου το πείτε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και αμέσως μετά θα μας πει τι σημαίνει αυτό. Χρησιμοποίησαν ελικόπτερα πάντως. Έχω εδώ για το κάποιο διαβίωμα. Χρησιμοποίησαν. Πάμε. Ένα Westland, θα πείτε εμείς. Πάμε. Κάποια μοντέλο. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πούμε ότι σήμερα θα έπρεπε να είχαμε ακόμη 4 ώρες για να κουβεντιάζουμε. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούμε. Και δεν σας έχουμε δείξει και πολλά από τα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Και είναι κρίμα να δούμε τι θα προλάβουμε σε όλη αυτή την ώρα που μας απομένει. Να συνεχίσουμε τον κύριο Σαραγά να ολοκληρώσει, που είχε αρχίσει να μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν ερωτήματα και από τον Γιάννη και από όλους τους καλεσμένους. Ερωτήματα που θα βοηθήσουν βασικά να εξελιχθεί η εκπομπή, διότι κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και στοιχεία τα οποία εμφανίζονται αγρογλυφικά είναι σαφώς αδιαφυσβήτητα. Τώρα, αν προκλήθηκαν από φυσικά ή όχι έτη, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο ελπίζω να μας το απαντήσετε. Είπαμε λοιπόν ότι, όπως είπε και ο κύριος Ροδάκης, ότι όσο εξελίσσονται οι υπολογιστές, όσο εξελίσσονται και αυτά τα σχέδια. Και επειδή αυτά τα σχέδια είναι εμφανώς ότι αυτός που τα κάνει τα βλέπει από ψηλά, και δεν εννοώ εξωγήινους, διότι στο θέμα αυτό κάνω παρένθεση, αν τα έκαναν εξωγήινοι, θα έλεγαν γιατί, για παράδειγμα, πατάνε τα καλαμπόκια και το σιτάρι και δεν μετατρέπουν το καλαμπόκι σε ντομάτες. Δηλαδή τα σχήματα να είναι από ντομάτες και να το έχουν μετάλλαξει. Αφού είναι εξωγήινοι, είναι θεοί, ξέρουν, μπορούν να κάνουν. Ναι. Άρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή το σιτάρι Παπαρούνες ή, ναι, ή Μαϊντανό. Άρα μιλάμε, εντάξει, λοιπόν απόλυτα ρεαλιστικά. Ακριβώς. Λοιπόν, ότι είναι κατασκευάσματα ανθρώπων. Αυτός που το κάνει είναι από την απεδό μεριά. Μάλιστα. Λοιπόν, την ανθρώπινη. Την ανθρώπινη. Το κάνουν ο τώρα οποίος μέσα, είναι από ψηλά. Από ψηλά μέσα από δορυφόρους. Και υπάρχουν εκδοχές που μπορεί να το κάνει με μια, ας πούμε, ειδική ακτίνα λέιζερ, μικροκυματική κλπ. Αλλά ένας πάρα πολύ απλός τρόπος που θα μπορούσε να το κάνει ακόμα και ένας ηλεκτρονικός, να το πω έτσι. Αν θα έπαιρνε ένα αυτοκινητάκι τύπου οδοστρωτήρα και του βάζε ένα πρόγραμμα μέσα, το οποίο αυτό θα οδηγεί το από το GPS, θα του έβαζε το σχέδιο μέσα, θα έτρεχε το αυτοκινητάκι αυτό στο χωράφι πάνω και θα έβγαζε το σχήμα. Ερώτημα. Συγγνώμη τώρα. Γιατί? Δύο στοιχεία θέλω να κρατήσω από αυτά τα οποία είπατε. Πρώτον, ότι θα βάλει ένα αυτοκινητάκι. Τα περισσότερα από τα αγρογλυφικά τα οποία παρατηρούνται γίνονται σαφώς τη νύχτα και σε πολλές περιοχές που ακόμη φυλάσσονται ιδιωτικά. Εάν λοιπόν δεχτούμε ότι υπάρχει αυτοκινητάκι ή κάποιο τέτοιο μέσο. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Ωραία. Εάν λοιπόν αποδεχτούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο μέσο μηχανικό, σαφώς θα προκαλούσε θόρυβο. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην το ακούγαν οι άνθρωποι που είναι, ναι, παρόντες. Ναι, ναι. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να παρατηρήσω είναι αυτό που είπε ο κ. Παπαμαρινόπουλος. Ότι σε πολλά από τα φυτά, ναι, βλέπουμε ότι λυγίζουν και ότι το φυτό δεν σπάζει. Φαίνεται ότι γίνεται λυγίζει, με κάποιον άλλο τρόπο, σαν να υπάρχει με κάποια κάποιο ακτίνα. Ακριβώς. Ναι. Το θέμα τώρα είναι γιατί όμως γίνονται αυτά. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία ρωτάω. Μπορούν να βασιστούν στα στοιχεία, τα δέχεστε εσείς. Θα μπερδευτούμε, παιδιά. Η ερώτηση είναι γιατί γίνονται στην Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. Θα μπερδευτούμε πάρα πολύ τώρα. Πάμε σε λεπτομέρειες λεπτομέρειας. Το ερώτημα όμως είναι γιατί όλη, καταρχήν, γιατί όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, μπορώ να κάνω μια μικρή παρεμβασούλα. Θα κάνετε, να ολοκληρώσω. Γιατί λοιπόν τη νύχτα χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα ή δορυφόρο ή ελικόπτερα να τα φτιάχνουν αυτά και να ξοδεύουν και χρόνο και κόπο. Γιατί? Άρα φτάνουμε πέρα, γιατί. Δηλαδή η πλάκα είναι μόνο. Άρα φτάνουμε στο γιατί. Γιατί στην Αγγλία για παράδειγμα ή και στη Γερμανία, ναι, κάπως. Γιατί στην Αγγλία. Διότι αν δεχθούμε ότι... Και γιατί όχι στην Ελλάδα. Μπράβο. Γιατί. Θα σας πω. Κατά εμένα. Γιατί στην Ελλάδα, όπως είπα και σε κάποια διάλεξη μου παλιά, είχα πει ότι αν θα βγάλουμε όλους τους Έλληνες από την Ελλάδα, τους αδειάσουμε όλη την Ελλάδα και φέρουμε πιθήκους από τη ζούγκλα, σε 1000 χρόνια θα είναι Έλληνες.
Ο τόπος σου φτιάχνει Έλληνες. Τι σημαίνει, λογοσυστικών εννοείται. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτό ότι ο τόπος αυτός έχει τέτοια μνημεία, ο πολιτισμός μας άφησε τέτοια μνημεία που και μόνο που βλέπεις το αέτομα δημιουργείται μια γεωμετρία μέσα στο μυαλό σου και σκέφτεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μαθαίνεις και τη γλώσσα. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω δεν έχουν τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουν ιστορία. Και εγώ προσωπικά δεν θα άνοιγα το γράμμα του γείτονα να διαβάσω τι λέει. Ας λύσουν αυτοί το πρόβλημά τους. Κατάλαβα. Κύριε Ρουζέκα, θέλει να πείτε και να πάμε στα βίντεο. Έλεγα απλά ότι με βάση τα πρώτα, τα βασικά ερωτήματα που είχα βάλει, συζητάμε τώρα το πώς έγιναν αυτά, έτσι. Λοιπόν, για το πώς έγιναν, υπάρχουν μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν, δεν τους αρέσει η εύκολη λύση του ανθρώπου από άλλο πλανήτη κλπ. Αλλά ότι πρέπει να είναι επιστημονικοφανής η εξήγηση. Και υπάρχουν λοιπόν δύο βασικές γραμμές. Η μία τάση μιλάει για μικροκύματα, τα οποία τα ξέρουμε από τους φούρνους μικροκυμάτων, ζεσταίνουν το φυτό σε ένα σημείο. Τώρα γιατί δεν το ζεσταίνουν πιο πάνω και πιο κάτω? Κρίμα που δεν είναι ο κ. Παπαμαρινόπουλος εδώ. Δηλαδή, θέλω να πω, χωλαίνει αυτή η προσέγγιση. Μοιάζει με επιστημονική, αλλά είναι επιστημονικοφανής. Τέλος πάντων, και τσακίζουν τα φυτά. Υπάρχει και άλλο, το οποίο δεν είναι ακριβώς μικροκύματα, αλλά είναι από λέιζερ το οποίο δημιουργεί αυτή την θέρμανση στο συγκεκριμένο σημείο. Yes. Καταρχάς, ακούω επίσης πολύ συνέχεια για καλαμπόκια. Δεν έχουμε καλαμπόκια. Όχι, δεν είναι καλαμπόκια. Τα καλαμπόκια έχουν θρέψει τους Αμερικάνους. Εμείς είμαστε με το σιτάρι. Ωραία. Και κυρίως από την Ουκρανία. Λεφτά, επειδή... Λοιπόν, ναι. Σε σιτάρια συμβαίνουν. Γιατί λοιπόν, πώς καταφέρνει το λέει αυτό το σιτάρι με το άλλο ακριβώς δίπλα? Δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Άρα και η δεύτερη προσπάθεια, το να δώσουμε επιστημονική άποψη, και αυτή χωλαίνει. Για να δούμε τώρα. Να περιπλέξουμε το μυστήριο με ένα βίντεο που θα ακολουθήσει. Γιατί αυτό δεν ξέρω αν περιπλέκει το μυστήριο ή αν το. Αναλύει και δίνει μια εξήγηση. Το εξηγεί, διότι μιλάμε για φωτεινές σφαίρες. Ακριβώς. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι μάρτυρες στις περιοχές όπου εμφανίστηκαν αγρογλυφικά, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τις βραδιές που σχηματίστηκαν τα αγρογλυφικά παρατήρησαν κάποιες φωτεινές λευκές σφαίρες να κινούνται στον ουρανό. Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Και μετά θα το συζητήσουμε. Πάμε. Οι πτάμενες σφαίρες πριν τα αγρογλυφικά. Καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων αναφέρουν την εμφάνιση φωτεινών υπτάμενων σφαιρών το βράδυ, λίγο πριν την εμφάνιση των αγρογλυφικών. Υπάρχουν και ντοκουμέντα για θεάσεις υπτάμενων αντικειμένων άγνωσης προέλευσης πάνω από περιοχές με αγρογλυφικά, όπως αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν 3 χρόνια. There are footage showing small white spheres hovering over the fields where the crop circles have appeared. In the documents showing these objects, there is one that has caused a stir up. In it, one can see some spheres flying over a wheat field. And in a few seconds, a pictogram appearing similar to a snow crystal. The footage was recorded at 5 a.m. of 11th of August 1996 by John Waverley, an English UFO enthusiast of the crop circles phenomenon in proximity of Oliver Castle in England. Άρχισαν αμέσως έρευνες για την αυθεντικότητα του φιλμ με τις λευκές σφαίρες. Ο ειδικός σε συστήματα πληροφορικής και επεξεργασίας εικόνας βίντεο, Αμερικανός Jim Delatozzo, βεβαιώνει ότι το φιλμ ήταν αυθεντικό. My opinion on the Oliver's Castle video footage is that there is no evidence of a hoax. The key thing is that if the Oliver's Castle image was made digitally, that word digital says it went into a computer. In the vertical interval signal of the copy that we have, there is no evidence
that it was ever digital format. So point of the story is I find no evidence of a hoax in the Oliver's Castle crop circle formation, and I find enough unique and interesting things to think that it very well could be real and should be studied further. Οι λευκές αυτές σφαίρες που έχουν καταγραφεί στο φιλμ του Κάστλινγκ τη δεκαετία του 90 έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου όσο αυξάνεται και η παρουσία των αγροτικών παραστάσεων. The particular nature of these spheres and the potent spiritual symbolism manifested by the crop circles has led some experts to suppose that in reality the entities responsible for the crop circles go beyond the concept of alien civilizations, scientifically and technologically advanced, postulating that they could be of some entities so highly developed that they have totally sublimed the physical nature of their body onto a plane of pure energy. Έχει παρατηρηθεί ότι σε αυτούς τους αγρούς, τους δεσμευμένους, τους φρουρούμενους, όπου εκεί έχουμε απόλυτη ακρίβεια ότι δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι, να παρουσιάζεται μια τέτοια φωτεινή σφαίρα, η οποία ύπταται πάνω από την περιοχή. Αυτή η σφαίρα, η φωτεινή, έχει ηλεκτρικό φορτίο. Είναι περιστρεφόμενη και αναγκάζει, διότι εκπέμπει μικροκύματα, καθώς διεισδύει μέσα στο χώρο του, στο επίπεδο του εδάφους, να πάρουν τα φυτά διάφορα σχήματα. Σε από πού προέρχεται λοιπόν αυτή η σφαίρα? Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο ύψος καταρχήν, 80 χιλιόμετρα από τη Γη. Μάζες αέρος υφίστανται μία πρόσκρουση από σωματίδια που προέρχονται από τον ήλιο και την κοσμική κτηνοβολία, με αποτέλεσμα να χάσουν φορτίο. Αυτό το φορτίο δημιουργεί σε αυτή τη μάζα του αέρος μία ηλεκτρική συγκέντρωση. Αυτό το πλασμοειδές μπορεί να έχει μία διάμετρο 400 μέτρων, μπαίνει μέσα στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Αρχίζει και περιστρέφεται. Κάνει μία σπυροειδή κίνηση. Εκπέμπει μικροκύματα. Εξαιτίας των ηλεκτρικών φορτίων που έχει μέσα. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας? Αυτό μπορεί να συμβαίνει οποτεδήποτε. Την διάρκεια της νύχτας όμως μπορεί, προχωράει. Υπάρχουν δύο είδη πλασμοειδών. Και το πλασμοειδές με χαμηλή ενέργεια, το οποίο πλησιάζει τον συγκεκριμένο αγρό. Εάν στο συγκεκριμένο αγρό υπάρχει ένα σταθερό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, διότι πιθανότατα έχει κυμολία, όπως συμβαίνει στην Αγγλία, η περιοχή αυτή όμως, εφόσον έχει ηλεκτρικά φορτία, δημιουργεί ηλεκτρικά ρεύματα και έχει δικό της μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή έχουμε ένα μόνιμο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εξαιτίας του νερού. Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά και επομένως μπορεί κανείς να τον τρυπήσει και να πάρει νερό, όπως είναι φυσιολογικό, είναι προφανές ότι αυτό το πεδίο μερικοί ευαίσθητοι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται. Στην αρχαιότητα το αντιλαμβανόντουσαν και θεωρούσαν ότι αυτός είναι ένας ιερός χώρος. Για μία ακόμη φορά λοιπόν υπενθυμίζουμε πώς μπορείτε να κερδίσετε το mini laptop και το τηλεσκόπιο αφού στείλετε ένα γραπτό μήνυμα το κινητό σας με τη λέξη πύλη και ενώ το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Βράιλα να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Αλλά πριν πάμε στον κύριο Βράιλα, να παρουσιάσουμε το βίντεο αυτό που ακολουθεί, γιατί θα βοηθήσει και τον κύριο Βράιλα και τους καλεσμένους μας να εκφραστούν και πάλι και να πούν την άποψή τους, διότι έχουμε κουβεντιάσει αρκετά, αλλά θέλω να δούμε και μερικά πράγματα. Πάμε λοιπόν βεβαίως να δούμε αυτός ο γρίφος των αγρογλυφικών να αποτελεί ένα μυστήριο ακόμη και για τους ερευνητές και τους επιστήμονες. Όμως έχουμε να κάνουμε βεβαίως και με ζητήματα τα οποία αφορούν τα εδαφογλυφικά στην περιοχή της Νάσκα, καθώς βεβαίως και τη μορφή στον Άρη. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Μήνυμα από έναν ανώτερο πολιτισμό. Αγρογλυφικά, νεραεδόκυκλοι, εδαφογλυφικά και παράξενα σχήματα κατακλείζουν ολόκληρο τον πλανήτη από το παρελθόν μέχρι τις μέρες μας. Ωστόσο, το ένιγμα παραμένει άλυτο, αφού κανείς ουσιαστικά δεν έχει δώσει μια σαφή απάντηση για το μήνυμα που μεταφέρουν αυτά τα περίτεχνα μοναδικής σύλληψης μοτίβα.
Ποια εκτιμάτε ότι είναι τα μηνύματα αυτά τα οποία περνάνε τα αγρογλυφικά στον κόσμο και ενδεχομένως σχετίζονται και με την θεωρία της γαίας? Πιστεύω ότι η γαία είναι μία οντότητα. Είναι μία οντότητα όπως πιθανό να είναι οντότητα και ο γαλαξίας ολόκληρος. Ίσως τα αγρογλυφικά να είναι και ένα συνδυασμένο που φαίνεται ότι έρχεται από έξω, χαράσεται όμως με ένα συμβολισμό, σημαντικό συμβολισμό, πάνω στην ίδια τη γαία, σαν να θέλει να πει η γαία χαράσοντας στα στήθια της ότι παιδιά μου, προσέξτε με. Πιθανό λοιπόν να είναι και οικολογικά μηνύματα να κρύβονται πίσω από αυτά τα αγρογλυφικά, που δεν είναι όπως μόνο αγρογλυφικά, γιατί έχουμε δει εδαφογλυφικά και στην Άσκα στο Περού και αλλού. Εδώ πέρα έχουν υπάρξει απόψεις, και όχι μόνο απόψεις, αλλά και σοβαρές ενδείξεις έως αποδείξεις από ανθρώπους που δούλευαν χρόνια σαν ηλεκτρονική στην Άσκα, ότι έχουμε εδαφογλυφικά ακόμη και στον Άρη. Βλέπετε κάποιον συσχετισμό μεταξύ των εδαφογλυφικών πάνω στη γη και αυτών πάνω στον Άρη? Φαίνεται ότι το πλανητικό μας σύστημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με διαφορετικές προτεραιότητες, ότι υπήρξε κάτι κειμένο από εφηοιόντα. Ήδη υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ξαναλέω, σε βαθμό ίσως αποδείξεων που έχουν διαρρεύσει μέσα από την ίδια την NASA, ότι στον Άρη είχε αναπτυχθεί ένας πολιτισμός. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φαρδιόλακας. Είναι μια περιοχή κοντά στη Λάρισα. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται ένα μεγάλο πλάτωμα, το οποίο θεωρητικά, σύμφωνα με τη μελέτη του κ. Παπανικολάου, είναι το πιο ισχυρό ενεργειακό πεδίο της περιοχής. Από εδώ λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ενέργεια που ρέει και μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, σύμφωνα με τη γεωπαθολογία. Έχουμε έρθει εδώ πέρα πάνω στην κορυφή του λόφου και παρατηρώ ότι υπάρχει ένας τεράστιος βράχος που έχει κάποιες κοιλότητες. Αυτές οι κοιλότητες είναι τυχαίες ή εσκεμμένες? Αυτές οι κοιλότητες είναι τεχνητές. Από ποιον και για ποιο λόγο? Από ποιον? Αυτό το από ποιον μας στέλνει πίσω 20.000 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, γιατί να φτιάξει κάποιος αυτές τις κοιλότητες? Είχαν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό? Βεβαίως. Είναι ένα σύστημα κωδικοποιημένο με το οποίο παρέχονται πληροφορίες. Πληροφορεί για πάρα πολλά πράγματα. Πληροφορεί για γεωλογικά ρήγματα, πληροφορεί για πηγές, πληροφορεί για μέταλλα, αλλά προπάντων αυτές οι κατασκευές εξυπηρετούν στην δόμηση του τρόπου με τον οποίο τρόπο εμφανίζεται μπροστά μας το πλέγμα το ενεργειακό της γης. Και κάτι άλλο, ότι βρίσκοντας αυτή την πέτρα και έχοντας κάποιες κατευθύνσεις, θα μας στείλει στην επόμενη. Και πηγαίνοντας εκεί, στην μεθεπόμενη. Έτσι. Σε σύνολο, αυτές οι πέτρες πόσες είναι περίπου, πόσες έχετε εντοπίσει αυτή τη στιγμή? Εγώ έχω εντοπίσει 955 σε 5 δήμους, σε μια περιοχή 250 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Σύμφωνα με μια θεωρία όμως, φαίνεται ακριβώς πως οι αρχαίοι, οι πρόγονοί μας, άφηναν τα κοπάδια τους να βοσκήσουν και όπου πραγματικά βοσκούσαν τα ζώα και ξαπλώναν να ξεκουραστούν, εκεί ακριβώς αποτελούσε ένα σημείο θετικής ενέργειας. Αυτό ισχύει ακόμη και σήμερα? Μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι τέτοιο? Ασφαλώς. Είναι ο κύριος δάσκαλος τα ζώα. Τα ζώα δεν έχουν χάσει αυτές τις ικανότητες τις δικές μας. Εμείς οι πολιτισμένοι άνθρωποι, έχοντας πεδικλώσει, έχοντας μπερδέψει το μυαλό με τις διάφορες αυτές γνώσεις μας, τις επιστημονικές, και αυτό εντός των εισαγωγικών, έχουμε ξεχάσει αυτές τις σπουδαίες εσωτερικές μας ικανότητες. Πάψαμε να είμαστε παιδιά της γης, γιατί παιδιά της γης είμαστε. Εάν χτίσαμε ένα σπίτι σήμερα εδώ πέρα πάνω, στο σημείο αυτό το οποίο λέτε ότι καταδεικνύει ένα ενεργειακό σημείο, ποιες θα ήταν οι συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό? Θα ήταν θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες? Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο πολιτικών αξιών. Δεν θα πω ότι θα ήταν αδιάφορο, αλλά θα πω ότι θα έπρεπε να έχουμε συνεργαζόμενα μέρη. Εδώ θα μπορούσαμε να ιδρύσουμε έναν τόπο πρόσκαιρης αναζωογόνησης, ας το πω έτσι. Είναι διαμεσολαβητικό το σημείο αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να το συσχετίσουμε με άλλα.
είναι κομβικό σημείο, αλλά δεν θα μιλούσαμε ότι έχουμε επιβλαβείς, ξέρω εγώ, επενέργειες ή ωφέλιμες επενέργειες. Ασφαλώς το ίδιο αποτελεί σημείο που μιλάει για κάποια άλλα πράγματα, μιλάει, μας δίνει περισσότερο γεωλογικά δεδομένα. Όπως... Γεωλογικά δεδομένα. Θα μας δώσει πηγές, θα μας δώσει γεωλογικά ρήγματα, θα μας δώσει και παρουσία μετάλλων. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το κεφάλαιο που λέμε ότι αφορά στην αναζωογονητική επίδραση αυτής της ενέργειας ή ενδεχομένως και στις επιβαρυντικές αυτές επιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες τρεις πέτρες, τρεις μεγάλοι ογκόληθοι. Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ αυτής εδώ της πέτρας και των υπολείπων τριών? Οπωσδήποτε. Και εδώ θέλω να πω πως οι άλλες πέτρες που βλέπετε κάποτε, τότε, ήταν ενωμένες. Αλλά από τις διαβρώσεις, τις σεισμική δραστηριότητα, τις εξαλλιώσεις του εδάφους, από την διεύρυνση των διακλάσεων, έτσι, αυτές χωρίστηκαν. Ευτυχώς που αυτή η μεγάλη πέτρα, η ριζιμιά, δεν μετακινήθηκε. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούσαμε να έχουμε ακριβείς μετρήσεις, να κάνουμε δηλαδή ακριβή προσδιορισμό των αξώνων. Αυτό δηλαδή μπορεί να μας δείξει έναν άξονα ενεργειακό που μπορεί να βρίσκεται στην περιοχή ή σε κάποια άλλη κοντινότερη? Οπωσδήποτε. Μας δείχνει πολλούς άξονες, όχι έναν. Αξιοποιείται πρακτικά όμως αυτό σήμερα? Ασφαλώς. Αυτό όλο συνέδραμε στο να μπορέσουμε να κάνουμε την αποτύπωση, την χαρτογράφηση δηλαδή όλων αυτών των πεδίων και να αποκρυπτογραφήσουμε, να ερμηνεύσουμε δηλαδή αυτή την σημαντική, τον τρόπο αυτή τη γλώσσα, αυτή τη σημαντική γλώσσα. Οι απόψεις όμως των επιστημόνων διαφέρουν και συχνά συγκρούονται. Ποιος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι ο ρόλος των αγρογλυφικών όπως τουλάχιστον τα βλέπουμε μέχρι και σήμερα? Δεν υπάρχει κανένας ρόλος και δεν βρίσκω κανένα μήνυμα. Στην περιοχή των Μάγια μπορεί κανείς πετώντας να διακρίνει στο έδαφος ποικίλα σχήματα που κάθε άλλο παρά ατυχία είναι. Ποιος ήταν άραγε ο ρόλος των μοτίβων αυτών και τι ήθελε να μεταφέρει ο δημιουργός τους? Ανάλογα σχήματα φαίνεται να παρουσιάζονται στο πρόσωπο του Άρη. Να σταθούμε στις γραμμές Νάζκα, τα εδαφογλυφικά δηλαδή, τα οποία παρατηρούνται από πολύ ψηλά στις περιοχές των Μάγια και των Ίνκα. Υπάρχει κάποια σχέση με τα αγρογλυφικά? Αυτά είναι αγρογλυφικά που έχει κάνει ο άνθρωπος. Πάντως όχι για φάρσα. Είναι 2.000 ετών. Ξέρετε, όταν έχετε μια όραση εκπληκτική, όπως έχουν ορισμένοι άνθρωποι που παρακολουθούν μεγάλες αποστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι τα βλέπουν. Αισθάνονται ότι συμμετέχουν στο ιερό. Μια ταινία που υπάρχει και λέγεται «Ολική επαναφορά» με τον άλλο Σβάιτσενέγκερ, όπου ο Άρης παρουσιάζεται να έχει κατασκευές φοβερών εργοστασίων στα υπόγεια του πλανήτη, ώστε να δημιουργούν συνθήκες ατμόσφαιρας κατάλληλες για ζωή. Αυτό ας το πάρουμε σαν επιστημονική φαντασία, έργο επιστημονικής φαντασίας είναι, μόνο που φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και βρίσκουν και εκεί, εκτός από το πρόσωπο του Άρεως, το γνωστό πρόσωπο του Άρη που έχει εμφανιστεί και στον τύπο σε σοβαρές εφημερίδες, έχουμε και άλλα εδαφογλυφικά. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα λέγεται Dark Mission, όπου μιλά για παράλληλες αποστολές της NASA, όχι αυτές οι οποίες γίνονται γνωστές στον κόσμο, άλλες που δεν γίνονται τόσο γνωστές, που κάποιες από αυτές πιθανόν να έχουν κατευθυνθεί και προς τον πλανήτη Άρη και να έχουν πετύχει μάλιστα και το στόχο τους και ίσως να υπάρχουν εκεί ήδη και κάποιες βάσεις, όπως πιθανόν και στο πίσω μέρος του φεγγαριού. Ξεκινάμε λοιπόν. Ακριβώς, είμαστε και πάλι κοντά σας και να έρθουμε σε εσάς, κύριε Βράιλα, να μας απαντήσετε στα τρία βασικά ερωτήματα. Γιατί φτιάχνονται τα αγρογλυφικά, από ποιον θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί, αλλά και με ποιο τρόπο? Ωραία. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα δεύτερο είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να ήμουν στον Κλείδο, αλλά είμαι εδώ. Γιατί είχα αναλάβει να είμαι περί της φωτιάς στην Κεσαριανή πάνω. Έχω κάποιες σημειώσεις που έχω κάνει από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τσαγκρινό. Σε ποιο από όλα, κύριε Βράιλα? Στα περισσότερα. Δηλαδή, πιστεύω ότι, όπως είπε και ο κύριος Παπαμαρινόπουλος, το 80% και το 20% είμαι σύμφωνος. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει φιάσκο, να τα κάνουν μεταξύ τους.
Πιστεύω όμως ότι αυτό δεν έχει τόση σημασία όσο συμφωνώ με όλους τους παρευρισκόμενους και θα ήθελα να πω κάτι στο φίλο μου εδώ, του Σαραγά, ότι είπε κάποια στιγμή έτσι, πάνω στην αγωνία του, ότι ίσως να μην υπάρχουν ενέργειες. Το αποκλείετε εσείς δηλαδή και λέτε ότι υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ενέργειες, γιατί άποψή μου είναι ότι... Ενέργειες υπάρχουν, εννοείται ενεργειακοί χώροι, όχι ενεργειακοί ενέργειες. Χώροι, ναι. Ενέργειες υπάρχουν χώροι. Σίγουρα. Γιατί φανταστείτε... Με την έννοια των ενεργειών, είτε είναι, ξέρω εγώ, ραδιενέργεια, είτε οτιδήποτε. Όχι, όχι, ναι, ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι υπήρχαν ενεργειακοί χώροι και μάλιστα ήταν με υπόδειξη. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, στον ελληνικό τόπο, δεν έγινε κανένα μνημείο σε διαφορετικό χώρο. Δηλαδή, η επίδαυρος έγινε εκεί που έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Όχι μόνο για να έχει ακουστικότητα, αλλά και ο κόσμος που ήταν μέσα και παρακολουθούσε τους ηθοποιούς να θεραπεύεται. Έχει να κάνει και με το όνομα επίδαυρος. Ναι, επιδρά πάνω στην άβρα των ανθρώπων. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που φτιάχτηκε το θέατρο, το Ηρώδιο. Δεν είναι τυχαίο που φτιάχτηκε η Ακρόπολη. Θα μπορούσε να φτιαχτεί και στο Λυκαβητό ή στον Ημιτό. Δεν είναι τυχαίο που φτιάχτηκε η Ολυμπία και το στάδιο της Ολυμπίας. Δεν είναι τυχαίο που φτιάχτηκε ο ναός του Απόλλωνα ή το στάδιο των Δελφών. Αλλά γιατί? Θέλω να σας πω το εξής. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς τώρα σαν άνθρωποι, βλέπουμε σε μία γωνίτσα κάποια μερμηγκάκια. Που αυτά τα μερμηγκάκια φτιάχνουν φωλίτσες, φτιάχνουν. Εμείς, επειδή τα βλέπουμε από μία άλλη διάσταση, έτσι, μπορούμε να δούμε πού στάζει η βρύση και να τους πούμε πηγαίνετε εκεί πέρα και βάλτε τα σταράκια, γιατί εκεί θα φυτρώσουν πιο γρήγορα. Ναι ή όχι? Ναι. Ξέρουμε που έχει αεράκι, γιατί ανοίγει η πόρτα, που δεν τη βλέπουν τα μερμηγκάκια, και τη λέμε εκεί θα κάνετε την αποθήκη του σταριού για να μην σας πιάσει υγρασία. Τι λέτε λοιπόν, το ότι ίδιο υπάρχει πράγμα... μια εξωτερική δύναμη, ναι, ναι, η οποία υποδεικνύει που φτιάχνονται πράγμα, αυτά. Ναι, ναι, το ίδιο πράγμα συνέβη και εδώ, στον πλανήτη Γη, παντού. Αλλά ας μιλήσουμε για τον ελλαδικό χώρο περισσότερο που μας αφορά, γιατί δεν μας αφορά ούτε η Αγγλία ούτε η Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Ολοκληρώστε αν θέλετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήρθανε οι οντότητες που εμείς, όπως το λένε και στο μαντίο των Δελφών, τους ονοματίσαμε θεούς, οι ίδιοι δεν ονοματίσαν ποτέ τον εαυτό τους θεούς, και μας υποδείξανε πού θα κάνουμε το ναό της Δήμητρας, πού θα κάνουμε το ναό του Ποσειδώνα. Αυτά ήταν υποδείξεις. Δηλαδή, μας είπαν ότι πηγαίνετε εκεί. Ναι, και τι σημαίνει αυτό, μας υπέδειξαν, αυτό είναι κατανοητό. Αυτό σημαίνει ότι σαν γνώστες των ενεργειών που υπάρχουν, μας υποδείξανε ώστε εμείς να ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Εδώ δηλαδή να ζούμε πολύ πιο καλύτερα. Μάλιστα, λοιπόν. Έχουμε καμιά ένδειξη γραπτή ή κατά παράδοση ότι η επιλογή, ας πούμε στους Δελφούς, είχε γίνει με κάποια κριτήρια αυτού του τύπου, ότι εκεί φυσάει, ξέρω εγώ, εκεί βρέχει, πέρα από το γεγονός ότι πραγματικά διαλέγανε να κάνουν, ας πούμε, τα ασκληπιεία, εκεί που υπήρχε καθαρός αέρας, νότια κατεύθυνση, δηλαδή δροσιά, καλός καιρός, βεβαίως, και τους βάζανε ένα-δυο μήνες νηστεία και γινόταν καλά. Ωραία, ορίστε. Μπορώ να απαντήσω ευθέως. Σαν πρόεδρος των μυθικών ελληνικών διαδρομών, έτσι, ναι, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με τη μυθολογία και ξέρω ότι ο κάθε μύθος, ο ελληνικός μύθος, έχει 12 επίπεδα. Το πρώτο φαίνεται το παραμυθάκι, δεύτερο φαίνεται πιο. Όταν φτάσουμε στο 12ο επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο μύθος μας μιλάει για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Έτσι λοιπόν, ακριβώς όταν λέει ότι ο Δίας πετάει δεξιά και αριστερά τους αετούς του και τους ορίζει ότι θα βρείτε το κέντρο της γης. Και εκεί φτιάχνονται οι Δελφοί και είναι ο ομφαλός της γης. Δεν μας το λέει σαν παραμύθι, αλλά αν αύριο μεθαύριο μας πούνε ότι ο ομφαλός δείχνει τα σύμπαντα και ότι πράγματι οι Δελφοί είναι ένας ομφαλός, όχι της γης, του σύμπαντος κόσμου, που μπορούν μέσα από εκεί να έρχονται από παράλληλους κόσμους και από άλλες πύλες του ανεξήγητου, και να μπαίνουν μέσα εκεί άλλες οντότητες, πολλαπλές οντότητες, αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Τώρα μας φαίνεται σαν να είναι αερολογία. Λοιπόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι κανένας μύθος δεν λέει να κάνουμε εδώ το ασκληπείο επειδή έτσι έγινε. Υπήρχε για την ελληνική κοσμοθέαση, υπήρχε η άποψη
το πείραμα και το αποτέλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, δεν βάλτε, βάλτε μια τελεία σε όλα αυτά, διότι μας έχει προλάβει ο χρόνος πλέον, όπου λέει... Συγγνώμη που σας... Όχι, εντάξει, για να μην κάνουμε και πολύ μάλλον. Λοιπόν, πάμε στο... γιατί θέλω να ακούσω τώρα όλους τους καλεσμένους μας σε μια τελική τοποθέτηση. Όμως πριν πάμε εκεί, πάμε στο τελευταίο βίντεο, έτσι, αυτό Γιάννη που έχει να κάνει και... Το 7, έτσι, για ένα κρυμμένο μήνυμα, για πες. Λοιπόν, την πρώτη φορά που δημιουργήθηκαν αγρογλυφικά είδαμε ότι είχαν απλούς κύκλους. Όσο λοιπόν περνούσαν τα χρόνια όμως, αυτοί οι κύκλοι και τα σχήματα βεβαίως γίνονταν πιο πολύπλοκα. Εκεί λοιπόν ερευνήσαμε να δούμε εάν στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί τέτοια αγρογλυφικά και βεβαίως εάν υπήρχε κάποιο μήνυμα που μπορεί να προερχόταν από μια μη ανθρώπινη εφηγεία. Δημιουργίες εξωσυμπαντικής νοημοσύνης. Απάτη ή φυσικό φαινόμενο, τα αγρογλυφικά έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, των μέσων ενημέρωσης, αλλά και των απλών πολιτών. Ωστόσο, εκκρεμεί η απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει κάποιος παράγοντας ο οποίος προκαλεί τη δημιουργία των αγρογλυφικών, εφόσον εξαιρέσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Γιατί? Είναι ένα θέμα που χρειάζεται νόημα. Τα φαινόμενα διαιρούνται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά στην οποία υπάρχει απουσία συνείδησης και σε αυτήνα στην οποία υπάρχει παρουσία συνείδησης. Η ερμηνεία που δίνουμε στο σύμπαν, στη φύση αν θέλετε, μέχρι τώρα ήταν μόνο απουσία της συνείδησης. Το γεγονός ότι αναφέρθηκε μόνο σε συνείδηση, προφανώς έχει να κάνει με κάποιον νοήμων «ον». Ναι. Δεν είναι συμπτωματικό ότι και στο Γήθιο, εκεί κοντά βρίσκεται το Τέναρο που είναι μία από τις πύλες του Άδου. Υπάρχει μια απάντηση που έχει να κάνει σίγουρα με αυτό που οι αγαπημένες πρόγονοι ονόμαζαν μυστήρια και κυρίως κωδικοποιούνται σαν μορφές γνώσης μέσα από τις διαδικασίες της μυστηριακής, είτε ήταν στην Ελευσίνα, είτε ήταν στη Σαμοθράκη με τους Καβύρους. Και αυτά προετοίμαζαν τον Αθηναίο πολίτη για ένα άλλου είδους μύηση και άλλου επίπεδου γνώσης. Όλα αυτά νομίζω έχουν να κάνουν με αυτή τη γνώση το πώς η καθημερινότητα και οι ενέργειες που χρειαζόμαστε με την καθημερινότητα υποβοηθούνται από θεούς βοηθούς. Την Τρίτη το βράδυ, 29 Απριλίου, γύρω στις 9 το βράδυ, παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο πάνω από το Γήθιο και συγκεκριμένα προς το Συνοικισμό, την περιοχή των γυμνασίων και λυκείων και των εργατικών κατοικιών. Έγινε μια μικρή διακοπή ρεύματος γύρω στις 9 η ώρα και μετά στις 10 η ώρα έγινε ολική διακοπή ρεύματος. Από ό,τι μαθαίνω εκ των υστέρων, κάποιος μετασχηματιστής πήρε φωτιά, κάποιο καλώδιο. Έχει λοιπόν συμβεί μια βλάβη στην ηλεκτρική ενέργεια. Ναι. Από εκεί έπειτα όμως ποιο είναι το φαινόμενο που παρατηρείτε? Ορισμένοι κάτοικοι, μόλις έγινε η μεγάλη διακοπή ρεύματος, είδαν στον ουρανό ένα φωτεινό αντικείμενο να περιστρέφεται. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και περιέργησαν και βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια. Είναι φυσικό επόμενο. Τα παιδιά που παίζαν στις παιδικές χαρές εκεί στα γυμνάσια, στην αρχή το πήραν σαν παιχνίδι και το φωτίζαν με κάποιους φακούς και παίζαν μαζί του, αλλά όταν το γεγονός αυτό συνέχισε να υπάρχει, τα παιδιά τρομάξαν. Φωνάξαν τους γονείς τους. Βγήκαν οι γονείς έξω, το είδαν όλοι μαζί. Τα παιδιά μπήκαν στο σπίτι μέσα. Κάποιοι συνέχισαν να το παρατηρούν το φαινόμενο. Και κάποιοι κοιμήθηκαν σίγουρα, γιατί το φαινόμενο κράτησε μέχρι τις 12.30 το βράδυ, μέχρι στο συγκεκριμένο σημείο. Εσείς τι ακριβώς κάνατε όταν σας αναφέρθηκε αυτή η θέαση του φωτεινού αντικειμένου στον ουρανό? Κοίταξα να δω που είναι τα παιδιά, τα μάζεψα εκεί και καθίσαμε όλοι μετά και βλέπαμε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τρίτη μας πέρασε, πηγαίνοντας στο σπίτι για ύπνο, πηγαίνοντας από το αυτοκίνητο, ρίχνω μια βευγαλαία ματιά στον ουρανό και βλέπω ένα φαινόμενο για μένα, το οποίο αποτελόταν από ένα τεράστιο σύννεφο σε χρώματος άσπρου, θαμπό άσπρο όμως, και έκανε κύκλους στον ουρανό με τρομερή ταχύτητα.
Το παρατήρησα λίγη ώρα και μετά μπήκα σπίτι για να κοιμηθώ. Το πρωί έχουν και δουλειές. Όταν κατέβηκα το πρωί στο Γίδιο, άκουσα και άλλους και φίλους μου αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι λέγανε και για ένα φαινόμενο το οποίο είδανε. Αυτή είναι η μαρτυρία δική μου. Αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε πάνω από τα χωριά, τα δημοτικά διαμερίσματα Καρβελά, Κονακίων και Μερσίνης. Αυτό τι ώρα συνέβη ακριβώς? Ήταν γύρω στις 12 παρατέταρτο. Δεν δόθηκε δηλαδή κάποια άλλη εξήγηση ή ευκαιρία για αυτό το πράγμα? Όχι, όχι. Θα σας ξαναπώ και πάλι, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση ήταν η ταχύτητα η οποία διέγραφε κύκλους στον ουρανό. Αυτό το αντικείμενο, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, τι μορφή είχε και ποια πορεία ακολουθούσε? Ήταν σε μέγεθος ενός δωματίου σπιτιού και είχε έτσι ένα απαλό άσπρο χρώμα. Θα μπορούσα να πω άσπρο. Πώς θα περιγράφετε τον καιρό εκείνη τη βραδιά? Ήταν καθαρός, ξάστερος? Σε ορισμένα κομμάτια του ουρανού ήταν ξάστερα, αλλά είχαν και σύννεφα. Στα μέρη που είχε σύννεφο φαινόταν πιο έντονο το φαινόμενο. Όταν δηλαδή έβγαινε από το σύννεφο και πήγαινε προς το καθαρό σημείο του ουρανού, ήθελε να το παρατηρήσεις πιο καλά για να το δεις. Την προπερασμένη Τρίτη, το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα, έκανε μια διακοπή ρεύματος. Όλο το Γίδιο σκοτάδι για την ώρα. Και όπως γύρισα μετά για να μπω μέσα, την ώρα που γύρισα για να μπω στο σπίτι, εδώ ακριβώς στο σημείο αυτό επάνω, ήταν ένα μικρό, να το χαρακτηρίσω σαν συννεφάκι, το οποίο έκανε συνέχεια κυκλικές κινήσεις. Γύρω σε μια ακτίνα γύρω στα 40-50 μέτρα. Τι μέγεθος είχε περίπου το αντικείμενο αυτό? Σαν ένα μικρό αυτοκίνητο, περίπου το υπολόγιζα. Με παραξένεψε το γεγονός, φώναξα την κόρη μου τη μεγάλη πρώτα, ήρθε το είδα, για μην τυχόν έχω οφθαλμαπάτες. Μετά φωνάζω τη γυναίκα μου, έρχεται το κοιτάμε, δεν ήξερα τι είναι. Ήρθε και η κόρη μου μικρή, το κοιτούσαμε όλοι μαζί. Πήρα τηλέφωνο τον άδερφό μου συγκεκριμένα, του κοιμόταν βέβαια και την ώρα αυτός, βγήκε στο μπαλκόνι του, το είδε και αυτός. Μέχρι τις 11.30 ώρα ήταν σε αυτή την περιοχή εδώ από πάνω. 11.30 ώρα περίπου ήρθε πάλι το φως. Τι ήταν αυτό που σας παραξένεψε ιδιαίτερο? Ήταν το λαμπερό του χρώμα, ήταν το σχήμα του? Μέσα στο σκοτάδι να υπάρχει ένα άσπρο, σαν φωτεινό, όχι πολύ φωτεινό, έντονο φωτεινό, άσπρο. Σύννεφο, πήρα και τα κιάλια, το κοιτούσα με τα κιάλια, προσπάθησα να το φέρω πιο κοντά να δω αν υπάρχει, τι είναι αυτό. Όπως το βλέπα με γυμνό μάτι, το βλέπα και με τα κιάλια. Με άλλους συγκατοίκους εδώ πέρα της περιοχής, έχετε συζητήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα? Σας έχουν αναφέρει κάτι ιδιαίτερο? Από ό,τι ξέρω, το έχουν δει πολλοί. Αυτό το. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρουν τι είναι, δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Δεν ξέρουν τι είναι. Μας φώναξε ο σύζυγος που είχε βγει γιατί είχε κάνει μια διακοπή ρεύματος και μαζί με τις δύο μας κόρες είδαμε το αυτό, τέλος πάντων, το φαινόμενο. Μπορείτε να μου δώσετε έτσι μια περιγραφή για το σχήμα του? Λοιπόν, το σχήμα του ήταν οβάλ, ακολουθούσε μια έτσι πορεία κυκλική, σταθερή. Αυτό δεν άλλαζε σχήμα. Θα έλεγα ότι αποτελείται από μία συμπαγές, σαν εφέλωμα ήταν. Παρατηρήθηκε κάποιος ήχος? Όχι. Και να προσθέσω τώρα ότι δεν ήταν όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, με ένα σαφές περίγραμμα, ένα υλικό έτσι συγκεκριμένο. Ούτε λάμψη είχε, ούτε φωτάκια είχε, ούτε τίποτα τέτοιο. Τι ήταν αυτό το οποίο σας παρότρινε να επικοινωνήσετε με την αστυνομία, γιατί αν ήταν κάποιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο παράδειγμα, φαντάζομαι θα το καταλαβαίνατε? Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν ήταν ούτε ελικόπτερο ούτε αεροπλάνο, δεν ήταν ένα αντικείμενο αυτό. Που είπαν δεν γνωρίζουμε και τελείωσε. Το κλείσε δηλαδή το τηλέφωνο, δεν γνωρίζουμε, μου λέει. Θέλω να σας δείξω το μαγνητικό πεδίο της γης. Μέσα σε αυτό μπαίνουν τα πλασμοειδή και αρχίζουν τη σπηροειδή τους κίνηση, εκπέμποντας πάντοτε μικροκύματα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι το φαινόμενο των αγρογλυφικών στην Αγγλία εμφανίστηκε στο τέλος της τελευταίας δεκαετίας του 70. Δεν είναι αυτό αληθές και θέλω να σας δείξω μια εικόνα
Υπάρχει μία περιγραφή ενός ιερέως επισκόπου στην Αγγλία, τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έβλεπε αερογλυφικά και τα θεωρούσε ότι έγιναν από μαγικές θύελες. Το 16ο όμως αιώνα μετά Χριστόν, υπάρχει μία γραβούρα, την οποία βλέπετε. Είναι αγρογλυφικό, με ομόκεντρους κύκλους, και υπάρχει και ένας διάβολος. Το ανθρώπινο πλάσμα δεν είναι. Δεν μπορούσε ο ιερέας της περιοχής μέσα στο χριστιανικό πλαίσιο να το εξηγήσει. Αυτό το απέδωσε στον διάβολο με την δυσυνδαιμονία της εποχής μέσα από το χριστιανικό πρίσμα. Δεν μπορούσε να εξηγηθεί αυτό. Τότε δεν υπήρχαν φαρσέρ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να γράψουμε μαζί τον επίλογο. Να γράψουμε τον επίλογο μαζί για όλα αυτά που είδαμε σήμερα και ακούσαμε σήμερα. Πριν όμως φτάσουμε στον επίλογο με τους καλεσμένους μας, για το δωράκι σας, να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στους ανθρώπους. Μια τελευταία ευκαιρία για το mini laptop και το τηλεσκόπιο, το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε κι εσείς με ένα απλό μήνυμα από το κινητό σας, γράφοντας τη λέξη πύλη, κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010 για ακόμη 5 λεπτά. Τελευταίο λοιπόν ερώτημα για την απόψινή μας εκπομπή, το οποίο θα θέσουμε προς τους καλεσμένους μας, είναι το εξής. Μήπως τελικά θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιο άλλο είδος εξήγηση για την περίπτωση των αγρογλυφικών πέρα από την οποιαδήποτε φάρσα, ή εν πάση περιπτώσει αν έχετε κάποια οποιαδήποτε άποψη μπορείτε να την εκφράσετε. Κύριε Βράε, ναι, πριν να υποθεί... Από τον κύριο Ροδάκη να εξηγήσουμε. Από τον κύριο Ροδάκη. Γιατί ο κύριο Ροδάκη έχει μιλήσει. Πριν που είναι οι καλεσμένοι σας που θέλουν να πούνε, εγώ θα σας δώσω μόνο μία απάντηση από τις πολλές που πιστεύω ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα. Αυτή που ίσως λέει μερικά πράγματα στο site που έχουμε, στα www.pilis.tv. Η Ανθή, η συνδρομήτρια του site αυτού, λέει ότι τα αγρογλυφικά είναι μηνύματα τα οποία βρίσκονται εκεί για να μας προκαλέσουν θετικά συναισθήματα και μας λένε, εννοεί από ανθρώπους όμως, ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Πολύ ωραίο. Πάμε. Και πάμε βεβαίως, κύριε Ροδάκη, σε εσάς το ερώτημα το οποίο έθεσα προηγουμένως. Μήπως πρέπει να αναζητήσουμε αλλού και βεβαίως άλλου είδους εξηγήσεις για το φαινόμενο των αγρογλυφικών. Προφανώς και θα μπορούσαμε, και μάλιστα κάτι που δεν είδα και στα βίντεο εδώ ήταν άλλα δεδομένα, ντοκουμέντα τέλος πάντων, που είχαν πριν από αρκετά χρόνια παρουσιαστεί από κάποιον Χάρι Κλίν, παίρνοντας συνέντευξη από κάποιον τραμπάκουλα, ακριβώς. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία όμως. Ήταν πολύ ωραία. Τέλος πάντων, προφανώς η άποψη δική μου είναι ότι θα πρέπει πίσω από οτιδήποτε δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση, να καταφεύγουμε εκεί που μας βολεύει, μας διευκολύνει ή απλά μας αρέσει, αλλά να έχουμε συνείδηση ότι αυτό που κάνουμε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πραγματικότητα. Γιατί αυτό θα μας βγάλει εντελώς από το στόχο μας. Δεν είναι ωστόσο κακό, και το τονίζω αυτό, γιατί σε αρκετούς θεωρούν τέλος πάντων τους επιστήμονες στεγνούς, λάθος. Και επειδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τελευταία φορά, η τελευταία, τέλος πάντων, τουλάχιστον για σήμερα που έχω το δικαίωμα λόγου, θα ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ, αν είναι δυνατόν να το πάρει κάμερα. Σας παρακαλώ. Αν το βοηθήσουμε λιγάκι. Είναι μια φράση από ένα μεγάλο ανθρωπολόγο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή αυτό πριν από 7-8 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε, αλλά μπορώ να σας πω μπορείτε να πείτε τι σημαίνει, γιατί στα αγγλικά βεβαίως, ότι το ανήσυχο μυαλό, αυτό που δεν τη θα σέβεται, μπορεί να εμβαθύνει στη γνώση με τη βοήθεια φανταστικών κόσμων. Άρα αυτό είναι τροφή. Κλωδιμιστρός. Πολύ ωραίο. Είναι εκπληκτικό το πόσο έχουμε και σαν άνθρωποι και την ιστορία που κρύβουμε από πίσω μας, την ανάγκη για παραμύθια, για σκέψεις, για φαντασία, αλλά προς Θεού να έχουμε συνείδηση ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε επειδή μας αρέσει ή πιέζουμε τον εαυτό μας για να πιστέψουμε κάπου και νιώθουμε καλά. Αλλά αυτό δεν αποτελεί και δεν αντικαθιστά την πραγματικότητα. Πολύ ωραία.
Κύριε Κουλούρη, εσείς εκτιμάτε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες άλλες ερμηνείες για τα αγανογλυφικά? Έχω την εντύπωση ότι είναι από τα πολύ δύσκολα θέματα που αντιμετώπισε η εκπομπή σας σήμερα. Αρκετά. Η εκπομπή μας σήμερα. Αρκετά. Διότι υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Καταρχήν, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνο του. Μάλιστα. Κάποιος το φτιάχνει. Το αμέσως επόμενο ερώτημα λοιπόν είναι ποιος είναι αυτός που το φτιάχνει και κυρίως γιατί το φτιάχνει. Αυτός λοιπόν ή είναι ρεαλιστικά κοιτώντας το φαρσέρ ή τέλος πάντων καλλιτέχνης, γιατί λίγο πολύ όλα αυτά περάσανε στην κουβέντα μας. Ή... Και τότε μπαίνει το τεχνικό θέμα. Μάλιστα. Με ποιον τρόπο. Ή είναι εξωγήινων. Εξωγήινων, εγώ όπως έχω ξαναπεί, το αποκλείω, γιατί ένα εξωγήινων που φτάνει στη γη αποκλείεται να φτιάξει σε ένα χωράφι μια καρικατούρα ή ένα πολύ δύσκολο σχέδιο και να φύγει. Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι ότι είναι πραγματικά ανεξήγητο τούτη την ώρα με τα δεδομένα που έχουμε. Αλλά είναι ένα τεχνικό. Επειδή όμως συνδέθηκε και με τον τόπο, με τη γη τη συγκεκριμένη όπου παρουσιάζεται, θα ήθελα να το συνδέσω με τα μεγάλη επιμονή. Στο ότι αυτή η επιλογή πιστεύω ότι εκεί συνδέεται με τους ντόπιους κατοίκους. Μάλιστα. Όπως και στην Ελλάδα η επιλογή των αρχαίων χώρων δεν συνδέεται με τίποτα μαγικά και θαυμαστά, αλλά συνδέεται με τις δυνάμεις των ντόπιων κατοίκων της Ελλάδας. Άρα με είναι... την κουλτούρα που τους είχε αφήσει η παράδοση και με το γεγονός ότι οι Άγγλοι πειράζουν τα χωράφια και φτιάχνουν αυτά που θέλουν να φτιάξουν και οι Έλληνες διαλέγανε τόπους για να φτιάχνουν αυτό που είχαν σκοπό να φτιάξουν. Αλλού φτιάχναν τα μαντεία, αλλού φτιάχναν τους ναούς, αλλού φτιάχναν τα... Άρα λοιπόν είναι ένα τοπικό φαινόμενο στην Αγγλία, εννοείται. Κάποιον... Είναι ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο που είναι με κάποιο τρόπο εκεί, που εκεί φτιάχνεται. Και σαραγά. Εκπλήσωμαι γιατί ταυτόχρονα θα δώσω... Η απάντηση, το σχόλιο που θα δώσω συνδέεται και με τα, αυτά που είπε ο κύριος Ροδάκης και ο κύριος Κουλούρης. Και είμαι πάρα πολύ σύντομος, έχω σημειώσει εδώ έναν ιρμό. Λοιπόν, καταρχήν, όποιος θέλει να πιστεύει και να χρησιμοποιεί τους όρους ενεργειακούς τόπους κλπ. Κλπ. Με γεια του, με χαρά του, μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, να τον βγαίνουμε από το λαιμό, να του πούμε ότι έτσι είναι αλλιώς τα πράγματα κλπ. Μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Λοιπόν, όμως θέλω να προσθέσω το εξής για να δώσω την ερμηνεία μου, διότι άμα φωνάζω, δεν φωνάζω αδικαιολόγητα και από παρόρμηση. Λοιπόν, ο πλανήτης έχει έναν ηλεκτρικό μανδύα. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Αυτός ο ηλεκτρικός μανδύας, σε κάποια σημεία, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάπου κάνει εκενώσεις και είναι η λεγόμενη κεραυνή. Λοιπόν, το έδαφος με την επιφάνεια αυτή που είναι κάποια χιλιόμετρα πάνω λειτουργεί ως ένας πυκνωτής, ηλεκτρικός πυκνωτής, μέσα στον οποίο είναι όλη η ζωή. Άνθρωποι, ζώα, δέντρα, τα πάντα. Όπου κυκλοφορεί νερό στο υπέδαφος, αυτό το ηλεκτρικό σήμα μειώνεται. Και σε τέτοια σημεία φαίνεται ότι έχουν χτιστεί ιεροί ναοί από την αρχαιότητα ακόμα και σήμερα, και γι' αυτό θα δείτε ακόμα και στην Ιερά Τράπεζα ή σε έναν αρχαίο ναό από κάτω υπάρχει πηγάδι, υπάρχει ποτάμι κλπ. Λοιπόν, έχουμε την τοποθεσία επίδαυρο, όπως ανέφερε και ο κύριος. Οι λέξεις ότι επιδρά επί της αύρας είναι λάθος, για να μην πω άλλη λέξη, είναι λάθος. Είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ετυμολογικά, για να μην είναι αυθαίρετο αυτό που λέω και ας το μάθουν οι διδάσκαλοι, ότι η επίδαυρος είναι ότι δρά επί της αύρας, μάλιστα, είναι λάθος, είναι επί τε εφρούν. Επί τε εψιλον, επί και δηλαδή, επί τε εφρούν. Αυτό σημαίνει επίδαυρος. Ας ψάξουν παραπέρα. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα συμβαίνουν, τα αγρογλυφικά και άλλα θέματα, τέτοια εξωγήινη κλπ., από κάποιον ο οποίος θέλει να παραπλανά τον άνθρωπο. Να του δημιουργεί, να τον βομβαρδίζει με πληροφορία, να χάνει τον δρόμο του. Να πληροφορείται με σκέψη συνέχεια. Άρα, για, λοιπόν, να υπερλειτουργούν αυτοί οι επεξεργαστές. Άρα λοιπόν είναι μια παραπλανητική, εννοείται, ενέργεια, όμως, δραστηριότητα. Ναι, όμως αυτό το φαινόμενο του να παραπλανάται ο άνθρωπος έχει εντοπιστεί από την αρχαιότητα. Και θα δείτε, ο Πλάτων μιλάει στον Φέδρο για τη μέση οδό. Μάλιστα.
Μιλάει, συγγνώμη, κύριε Χαρδαβέλα, πολύ σύντομα. Ολοκληρώστε, ναι, γιατί πολύ είναι σύντομα. Πολύ αργά και θα ναι. σταματήσουμε. Όχι, όχι, είναι απαραίτητο. Ο Αριστοτέλης, εγώ πάω να σας ακούω μέχρι το πρωί. Ο Αριστοτέλης μιλάει για την έλλειψη και την υπερβολή, ότι πρέπει να κινούμεθα μεταξύ ελλείψεως και υπερβολής. Άλλος είπε για τη μέση εδώ και άλλος είπε εγώ είμαι η οδός. Λοιπόν, ο άνθρωπος ζει για τη στιγμή του θανάτου του, που πρέπει τη στιγμή εκείνη να περάσει ή νικητής ή ιτημένος. Περνάς από ένα στενό πέρασμα που δεν πρέπει να σε απορροφήσει ούτε το αριστερό ούτε το δεξί. Πρέπει να περάσεις από εκεί. Πρέπει να κάνεις όλη τη ζωή τη χρήση ενός κλειδιού. Πρέπει να είσαι χρήστης ενός κλειδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, για τελευταία κουβέντα λέω ο σώζον εαυτό σωθήντο. Πολύ ωραία. Κύριε Ρομβέλη, κύριε Ρομβέλη, πολύ σύντομα από εδώ και πέρα, παρακαλώ πολύ, δεν έχω καθόλου χρόνο. Σε ένα από τους τόπους που γινότανε μυστήρια στην Ελευσίνα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γινότανε, ξέρουμε όμως κάτι σχετικό με αυτό που είπε ο Λευτέρης Αραγάς, ότι εκεί διδασκότανε το μυστήριο της ζωής ή την προετοιμασία για θάνατο. Αυτά τα οποία ξέρανε τότε, σήμερα τα μαθαίνουμε σιγά σιγά προχωρώντας την τεχνογνωσία μας. Αυτό που είπε ο Λευτέρης, ότι η Γη περιβάλλεται από ένα ηλεκτρικό μαγνητικό... Να μπούμε στο θέμα το γνωστό που συζητάμε, διότι έχουμε, φοβάμαι ότι έχουμε πάει τώρα κάπου αλλού. Σε Λευσίνια ναι. Μυστήρια, έχει και ήδη... στην ενεργειακή χώρη αν υπάρχουν κλπ. Εγώ έχουμε συγκεκριμένο θέμα. Είναι, πώς το θέσαμε... Μήπως θέλουμε να αναζητήσουμε άλλες ερμηνείες ναι, γιατί... για τα αγρογλυφικά. Πήγαμε. Όχι, έχει καλυφθεί ήδη, απλώς προχωράω λίγο πιο πάνω. Συμφωνώ με τους προηγούμενους για να μην επαναλάβω τα όσα είπαν. Α, πολύ ωραία. Απλώς είπα κάτι παραπάνω πάνω σε αυτά. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω κάτι για να μην καθυστερήσω και τους άλλους. Παρακαλώ. Ότι σαν επιστήμη, ο Αριστοτέλης όριζε τη γνώση της αρχικής αιτίας και του αποτελέσματος. Mm-hmm. Εάν δεν ξέρουμε την αρχική αιτία, τότε δεν έχουμε επιστήμη, έχουμε θαύμα. Και σήμερα έχουμε ανάγκη από θαύματα. Άμπα. Λοιπόν, κ. Κονταράκης. Κ. Κονταράκη. Καταρχήν δεν συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Σαραγκά του Λευτέρη ως προς το θέμα πώς θα εξηγεί αυτός ότι πιθανό να είναι και από αρνητικές δυνάμεις. Δυστυχώς είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο, αλλά υπάρχουν πολλά ανεξήγητα στη ζωή μας και στον πλανήτη μας. Οπότε αφήνουμε στον χώρο του ανεξήγητου. Δεν τα αφήνουμε στο. Ναι, βέβαια, είναι, μπαίνει στο ανεξήγητο, αλλά να ξέρουμε και επίσης ότι η επιστήμη σήμερα είναι το ένα εκατομμυριωστό, η επιτεύξη της επιστήμης σήμερα, το ένα εκατομμυριωστό της επιστήμης του Θεού υπάρχει. Το οποίο θα απελευθερωθεί αργότερα με την αλλαγή ναι, του πλανήτη. Προφανώς. Κύριε Λεφάκη. Συμφωνώ με τον κύριο Κουλούρη. Θα πω λίγο με χιούμορ, είναι πολύ ενδιαφέρον εικαστικά το όλο αυτό. Και θα απαντήσω σε πολιτική απάντηση ότι η Αγγλία είναι η νέα Τρία και είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο μεγάλων πολιτικών αποφάσεων για όλο τον πλανήτη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλεγεί να παίζουν το ρόλο του κυρίαρχου. Ένα 90% είναι ανθρώπινο χέρι που τα κάνει, αλλά υπάρχουν ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να περάσουμε σε πιο καλύτερες και αληθινές, όχι αληθοφανείς, εξηγήσεις. Κύριε Βράιλα. Πιστεύω ότι αυτό που ισχυρίστηκα πριν λίγο ότι κάνανε τα σημεία όπως έπρεπε, θα δείτε ότι οι αέριδες που όλοι τους ξέρουμε εδώ στην Αθήνα έχουν φτιαχτεί σε μια γούβα της Αθήνας αντί να τους φτιάξουν πάνω στην Ακρόπολη, αντί να τους φτιάξουν στο Φιλοπάπου, γιατί σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο ξέραν ότι όλοι οι αέριδες επεμβαίνουν. Και θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα δεν μπορεί η επιστήμη σημερινή και η αρχαιολογία να το επισκευάσει, να πέφτει το νεράκι και να βλέπουμε ποιος αέρας φυσάει σήμερα. Ναι. Αυτό άρα, λοιπόν... δείχνει ότι πάντα ό,τι υπάρχει ελληνικό δεν πρέπει να κυκλοφοράει. Γιατί και ό,τι υπάρχει κτίρια, που δεν είναι. Και δεν φυσάνε αέρες. Που δεν είναι. Το μικρό κλίμα στην Αθήνα. Έχουμε χτίσει ψηλά κτίρια γύρω-γύρω και δεν υπάρχουν δεν είναι... αέριδες ελεύθεροι. Ναι, ας το βάλουμε να το πειραματιστούμε το και άμα δούμε ότι δεν λειτουργεί, να πούμε ότι καλώς. Λοιπόν, κύριε Βράιλα, για το ερώτημα που σας βάζουμε, αυτή είναι η απάντηση. Πιστεύω ότι είναι ένα μέρος της απάντησης. Δεν είναι, η απάντηση. Είναι ένα μέρος της απάντησης, ναι. Ότι είναι ανθρώπινη κατασκευή. Αυτό ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι επειδή στην αρχαία Ελλάδα δεν μπορούμε να δείξουμε ότι μπορεί να υπήρχαν αγροειρολιφτικά και όλα αυτά, βάζουμε ένα καινούριο
πώς το λένε, τρυπάκι, ότι αυτό δεν το είχαν φτιάξει οι αρχαίοι Έλληνες. Τι έχετε να μας πείτε, και ασχολούμαστε εμείς όλη την ώρα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πέστε μου παρακαλώ πολύ, πόσοι είναι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση για το λάπτοπ και το τηλεσκόπιο. Πέστε μου το νούμερο για να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, παράλληλα, υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πολύ ωραία δώρα για τους καλεσμένους μας. Το οποίο πρέπει να πούμε. Πέστε μου το νούμερο, παρακαλώ πάρα πολύ. Πέστε μου το. 2322. Λοιπόν, πέστε μου και ροδάκι ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 2322. 7. Το 7. Το 7 κερδίζει το λάπτοπ. Πέστε μου ποιος είναι σε λίγο και σε ποιον ανήκει. Και ο κύριος, το 2322. Το 422. Το 2322. Το τελευταίο. Το τελευταίο. 2322. Βρείτε το γι' αυτό και πέστε μου σε λίγο ποιοι είναι οι τυχεροί της σημερινής βραδιάς. Τώρα. Υπάρχει εδώ πέρα μια προσφορά πολύ ωραία, μια διπλή διανυκτέρευση στα Καστράκια της Κατιάνας στη Θάσο, με πολυτελή διαμερίσματα, με προσεγμένη λεπτομέρεια κλπ. Είναι για τους καλεσμένους μας της πλευράς αυτής. Πέστε με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 28, κύριε Λεφάκη. Το 24. Το 24. Παναγιώτης Μπούρας. Εσείς κερδίζετε αυτό το πάρα πολύ ωραίο δώρο, ένα Σαββατοκύριακο στη Θάσο, σε ένα πολύ ωραίο, είναι προσφορά από το Καστράκια της Κατιάνας. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να δώσουμε και τα βιβλία σε δύο εκλεκτούς καλεσμένους που είναι κοντά μας και έχουν έρθει από μακριά, οπότε ναι, δεν θα γίνει κλήρωση. Ναι. Από Θεσσαλονίκη και από λοιπόν, Τρίπολη. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Φέδρα Μπατζόγλου, ποιος είναι εσείς. Από Θεσσαλονίκη, ένα εκδόσεις ψυχογιού, η πολιτεία των ληστών. David Benioff. Και από την και Τρίπολη. Από την Τρίπολη, ο κύριος Δουρίδας Γιάννης. Ποιος είναι ο κύριος Δουρίδας, εσείς. Ωραία. Δύο βιβλία. Η πολιτεία των ληστών από την εκδόσεις ψυχογιού. Και πυροβασία Γιώργος Βράιλας, επίκουρος, μύθια ιστορία για το αρχαίο ελληνικό έθιμο της πυροβασίας. Εντάξει. Να ακούσουμε και ποιοι είναι οι τυχεροί. Το λάπτοπ και το τηλεσκόπιο. Ποιος κέρδισε το λάπτοπ. Άρτεμις Βακούλα, ναι. 53-32 τα τέσσερα τελευταία ψηφία στο κινητό της. Το τηλεσκόπιο. Νεκτάριος Σγουράκης. 37-93 τα τέσσερα ψηφία του κινητού του. Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και εσάς και εσάς. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν που κλείνει το ερχόμενο Σάββατο και θα σας αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι για να είμαστε μαζί σας και πάλι το Σεπτέμβρη. Καλό σας βράδυ. Καλά.